έμαθε λίγο αποκλειστικά η αδελφή του ανθυποπλίαρχου Κωνσταντίνου Πανανά που αγνοείται. Σε λίγο κοντά μας ο Περικλής Καλόπουλος, ο ήρωας που έσωσε μια κοπέλα από βέβαιο θάνατο όταν το αεροσκάφος το οποίο επέβαινε έπεσε στη θάλασσα. Καλό μεσημέρι και σήμερα εδώ στην παρέα σας. Βέβαια, τα ξημερώματα μας βρήκε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Αυτή θα τη συζητήσουμε σε λίγο με ανθρώπους που γνωρίζουν καλά αυτό το ρεπορτάζ, αλλά και με την ανθρώπινη προσέγγιση που εμείς καθημερινά μέσα από αυτή την εκπομπή κάνουμε, καθώς φιλοξενούμε την αδερφή του ενός. Δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι ο αγνοούμενος, γιατί μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί δύο σωροί. Αγνοείται ακόμη ένας σωρός. Βέβαια, προγραμματισμένο για σήμερα ήταν να έχουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή τον Περικλή Καλόπουλο, τον άνθρωπο που διέσωσε μια κοπέλα από βέβαιο πνιγμό, νομίζω. Γιατί εσύ μπήκες βαθιά μέσα τρεις φορές, όπως μου είπε η Ρούλα η Κουσκουρή από το ρεπορτάζ, προκειμένου να τη βγάλεις στην επιφάνεια και από εκεί και πέρα να είναι πια στη ζωή. Σε λίγο θα την έχουμε και αυτή κοντά μας, μιας και είσαι και ο νονός της κόρης της πια. Σωστά. Αυτά είναι τα ευχάριστα και είσαι ένας ήρωας, όπως το λέω πάντα, που έχεις βέβαια βραβευτεί και από το κράτος. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ήρωα. Θεωρώ ότι έκανα το καθήκον μου όπως κάθε άνθρωπος θα έκανε στην προκειμένη περίπτωση. Απλά οι συγκυρίες ήταν τέτοιες που μπορούσα να το κάνω. Θα τα πούμε σε λίγο, Περικλή μου. Θα ξεκινήσουμε με το θέμα, όπως σας είπα, με αυτό που έχει συμβεί. Μοιραία σήμερα το πρωί, μάθαμε την είδηση. Τα ξημερώματα συνέβη γύρω στις 3 παρά, νομίζω. Στις 3 παρατέρα το ζήνε, λοιπόν. Ένα ελικόπτερο χάθηκε από τα ραντάρ. Είχαν απογειωθεί από άσκηση που βρισκόταν στο Αιγαίο. Να πούμε ότι η άσκηση είχε ξεκινήσει συγκεκριμένη από την Τρίτη. Τα παιδιά θα επιστρέφαν κανονικά την Παρασκευή πίσω, το βράδυ, το Σάββατο το πρωί. Σηκωθήκαν λοιπόν δύο ελικόπτερα στις περίπου στις 2 η ώρα τα ξημερώματα για την καθαρισμένη άσκηση. Ουσιαστικά η άσκηση είναι στο πλαίσιο ότι εντοπίζουν κάποιους στόχους. Και το ένα ελικόπτερο επέστρεψε στο πλοίο, το άλλο ελικόπτερο δεν επέστρεψε ποτέ. Ήταν 3 τα παιδιά που ήταν μέσα στο ένα ελικόπτερο. Και αγνοείται ουσιαστικά ένα άτομο ακόμη. Λοιπόν, δίπλα μας κάθεται η Χρυσαυγή Ατσιδάκου. Καλημέρα. Είναι παρουσιάστρια στο web εδώ του σταθμού, με εκπομπή Όλα για το παιδί, κάθε Τρίτη βράδυ. Όλα για τη μαμά καταρχήν, αλλά και για το παιδί, γιατί η μαμά χωρίς παιδί δεν νοείται φυσικά. Κάθε Τρίτη βράδυ στις 9. Βέβαια, σήμερα η επικαιρότητα άλλα επιβάλλει. Όμως δυστυχώς, ευτυχώς, μητέρες είναι. Όλοι έχουμε μητέρες, ακόμα και όσοι βασανιζόμαστε και όσοι είμαστε καλά. Οπότε νομίζω ότι η εκπομπή και η δική μου είναι σταθερά επίκαιρη και όλα τα θέματα που θα τα πούμε σε λίγο, Χρυσαυγή μου, όλα αυτά. Άλλα η Ρούλα η Κουσκουρή είναι εδώ μαζί μας. Ρούλα, θα τα πούμε σε λίγο. Και σε ζωντανή σύνδεση βρίσκεται ο Κώστας Σημεωνίδης, ο άνθρωπος που είναι ειδικός στο στρατιωτικό ρεπορτάζ, βρίσκεται στο Υπουργείο. Κώστα, όλος ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα λοιπόν από τον Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Συνεχίζονται εδώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και της τρίτης σωρού. Είχαμε σήμερα αυτή την τραγωδία τα ξημερώματα με το ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Το ελικόπτερο έσκασε πάνω στην βορειοδυτική, σε ένα βορειοδυτικό ύψωμα του νησιού Κίναρος, ενώ ήταν σε εξέλιξη η άσκηση αστραπή των ενόπλων δυνάμεων. Δεν ξέρω, Ζήνα, αν θες να σου πω και τα ονόματα πάλι. Όλα θέλω να μας τα πεις, γιατί εσύ είσαι ο αρμόδιος προκειμένου να μιλήσει για αυτό το ρεπορτάζ. Εμείς ερωτήσεις θα θέσουμε σε σένα. Λοιπόν, ο υποπλοίαρχος Αναστάσιος Τουλίτσης, γεννηθής το 1979, ήταν ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου, πολύ έμπειρος, με 1350 ώρες πτήσης. Ο συγκυβερνήτης, ο Κωνσταντίνος Πανανάς, γεννηθής το 82, εξίσου έμπειρος, με 700 ώρες πτήσης. Ήταν πατέρας ενός παιδιού και δυστυχώς η γυναίκα του είναι έγκυος. Και ο τρίτος, ο ανθυπασπιστής, Ελευθέριος Ευαγγέλου, γεννηθής το 80, είχε και αυτός ένα παιδί, έχει ένα παιδί. Τα αίτια δεν τα ξέρουμε ακόμα, είναι πολύ νωρίς για να πούμε για τα αίτια. Το ελικόπτερο ήταν δικινητήριο, είχε δύο κινητήρες. Το πιο πιθανό είναι να υπήρξε κάποια ξαφνική βλάβη, κάποιο ξαφνικό πρόβλημα, ίσως κάποιο καθοδικό ρεύμα αέρα, ίσως κάποια μηχανική βλάβη που έγινε χαμηλά. Το ύψωμα στην περιοχή αυτή που χτύπησε το ελικόπτερο και έσκασε πάνω είναι 295 μέτρα. Και οι πληροφορίες μας από το ΓΕΘΑ λένε ότι για 30 μέτρα δεν κατάφερε να περάσει
αυτό το ύψομα. Ήταν μια άσκηση πολύ επικίνδυνη η Ζήνα που γίνεται. Ισχύει γίνεται... ότι πετούσαν χαμηλά που άκουγα από το πρωί σε όλες τις εκπομπές. Πετάνε χαμηλά πράγματι σε αυτή την άσκηση γιατί κάνει χαμηλή διέλευση πάνω από το νησί για να διαπιστώσει αν υπάρχουν κάποιοι στόχοι εχθρικοί σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης πάνω στο νησί και, και αν υπάρχει κάποιο εχθρικό πλοίο στην ακτή του νησιού. Είναι το σενάριο αυτό της άσκησης. Ψάχνει να βρει εχθρούς πάνω στο νησί ή πλοίο δίπλα στις ακτές του νησιού. Εκεί πέρα πάνω λοιπόν σε αυτή τη χαμηλή πτήση έσκασε το ελικόπτερο πάνω στο ύψομα 295 μέτρων, δεν κατάφερε για 30 μέτρα να το περάσει. Δεν ξέρουμε τι έχει προκύψει, κάποια βλάβη ξαφνική. Το ότι δεν εξέπεμψαν σήμα κινδύνου είναι κάτι που πρέπει να μας οδηγήσει κάπου. Γιατί νομίζω όχι. Δεν εξέπεμψαν, δεν πρόλαβαν. Όχι, ούτε είχαν αναφέρει κάποια βλάβη. Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που σου είπα και πριν, ότι έγινε κάτι ξαφνικά. Αν υπήρχε κάποια βλάβη, θα προλάβαιναν να αναφέρουν ότι έχουμε κάποια βλάβη στον κινητήρα. Ακριβώς. Κάτι συμβαίνει, προσπαθούμε να το σώσουμε. Αλλά αφού δεν υπήρξε καμία αναφορά, σημαίνει ότι κάτι έγινε τελείως ξαφνικά λίγο πριν το θάνατο. Το οποίο μπορεί και να μην είναι βλάβη. Δεν το ξέρω. Δεν θέλω να πω τώρα κάτι παραπάνω. Και δεν πρέπει να εισπαθούν ακόμη. Οι καιρικέ συνθήκε Κώστα έχουν διευκρινιστεί. Ναι. Οι καιρικέ συνθήκε οι οποίε πετούσαν έχουν διευκρινιστεί. Μα είπαν από το ΓΕΘΑ ότι ήταν πολύ καλέ για την άσκηση αυτή. Ήταν 5-6 μποφόρ, 1,5 μέτρο ύψο κύματο, που θεωρείται κάτι φυσιολογικό και χωρί κανένα πρόβλημα. Κώστα, επειδή αυτά πετάνε νύχτα. Αυτά τα ελικόπτερα πετάνε κανονικά νύχτα και είναι μάλιστα. Έχουν πολύ καλά όργανα και χάρτες και ραντάρ και πετάνε κανονικά. Να σου πω μάλιστα ότι το ελικόπτερο το προηγούμενο που έπεσε ήταν αυτό στα Ίμια, πριν από 20 χρόνια. Δηλαδή δεν έχει πέσει δηλαδή, άλλο ελικόπτερο του ναυτικού τα τελευταία χρόνια. Πριν από 20 χρόνια ήταν στα Ίμια πάλι βράδυ. Κώστα, θα ήθελα να σε ρωτήσω, είπες λίγο νωρίτερα ότι έχουν βρεθεί οι δύο σωροί από τα... τους τρεις, δύο σωροί από τους τρεις. Δεν έχουμε ακόμη να υποθέσουμε, επειδή είναι σε κατάσταση, δεν μπορεί να εξακριβωθεί ποιος ακριβώς. Δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Το ελικόπτερο έσκασε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο ύψομα. Δεν θέλω να πω κάποιες λεπτομέρειες άλλες. Πάντως, οι σωροί λοιπόν δεν έχουν αναγνωριστεί από ό,τι αντιλαμβάνομαστε όλοι, άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος από ο τρίτος... Θα χρειαστεί νομίζω αρκετός καιρός μέχρι να ταυτοποιηθούν. Κώστα, είναι μια άσκηση που θα χρειαστεί πολύ καιρός. Ακριβώς αυτό, γιατί έχουν βρεθεί σε απανθρακωμένα, έτσι δεν είναι, Κώστα μου, οι σωροί. Έχουν βρεθεί απανθρακωμένες, σε... οπότε πολύ είναι κατάσταση. Πολύ δύσκολο να γίνουν εξετάσεις μέσα από άλλες συνθήκες, από εξετάσεις DNA στα δόντια. Είχε ξεκινήσει από την τρίτη άσκηση, Κώστα, είχαν φύγει την τρίτη. Είχαν φύγει την περασμένη τρίτη για την άσκηση αστραπή, η οποία γίνεται πολύ συχνά στο Αιγαίο. Ο καιρός ήταν καλός. Τώρα το τι έχει προκύψει. Είχαν έγινε... ένα έφυγε μόνο δύο. Ή είχαν φύγει ήταν δύο ταυτόχρονα. Αυτό ξέρω κι εγώ, ότι φύγανε δύο ταυτόχρονα. Ναι. Το μοιραίο ελικόπτερο είχε απονιωθεί από την φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, που πλέει ακόμα στην περιοχή. Έχασε το στίγμα γύρω στις 3 παρατέταρτο του ελικοπτέρου και στίγμα και επικοινωνία ασυρμάτου δηλαδή. Οπότε έγινε κάτι ξαφνικά, τελείως ξαφνικά. Πρέπει να ολοκληρωθεί η έρευνα για να δούμε τελικά τι ήταν αυτό που έφτιαξε. Ξέρουμε και σε τι διάμετρο έχουν διασκορπιστεί τα τμήματα του ελικοπτέρου για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και το πόσο δυνατή ήταν η πρόσκληση, με τι ταχύτητα Δεν έχουμε αυτές τις λεπτομέρειες ακόμα. Πάντως το ελικόπτερο έχει γίνει. Πολύ ενδιαφέρον. Πάντως, Κώστα μου, επειδή και πριν το συνέδεσες όλο αυτό με τα Ίμια, πριν από λίγο η Ρούλα η Κουσκουρή μίλησε με το γιο του ενός, τον Γιάννη τον Καραθανάση, τον άνθρωπο που πριν δύο μέρες είχαμε φιλοξενήσει και εμείς μέσα σε αυτή την εκπομπή, το γιο του Χριστόδουλου Καραθανάση, που του ξύπνησαν μνήμες από τα Ίμια. Ρούλα μου. Ακριβώς. Ζήνα, και όπως είπε και ο Κώστας, είναι το δεύτερο ελικόπτερο που πέφτει μετά από εκείνο των Ίμιων. Είναι 20 χρόνια και το παλικάρι μας τονίζει στα λίγα λόγια που μας είπε ότι 20 χρόνια μετά εμείς ξαναζούμε το ίδιο. Θέλει να δώσει δύναμη στις οικογένειες, κουράγιο. Και εύχεται, ευχόταν τη στιγμή που κάναμε τη συνέντευξη, να βρεθούν ζωντανοί οι άνθρωποι αυτοί. Να τον ακούσουμε και αμέσως μετά να σχολιάσουμε. Παρακαλώ. Σίγουρα είναι δυσάρεστο, σίγουρα μας θύμισε κάποια πράγματα που είχαμε περάσει πριν από 20 χρόνια και πιο πολύ μου θύμισε και τη συνέντευξη που σου είχα δώσει την προηγούμενη εβδομάδα, που έλεγα ότι θα θέλαμε να αποδοθεί η αλήθεια και κάποια τιμή στους συγγενείς μας. Το ίδιο ισχύει τώρα για τους ανθρώπους που πεθάνανε σήμερα, δυστυχώς. Κωστή μου, τον άκουσες κι εσύ. Ήταν πριν από 20 χρόνια
Περίπου τέτοια εποχή, 31 Ιανουαρίου τότε. Εγώ ήμουν εδώ και τότε. 31 Ιανουαρίου του 1996 θυμάμαι που έγινε τα ξημερώματα αυτό το τραγικό δυστύχημα στα Ίμια. Το ξαναζούνε κάποιες οικογένειες, δυστυχώς, 20 χρόνια μετά. Είναι δύσκολες οι στιγμές και στο τηλέφωνο έχουμε τον Δημήτρη Πρέντζα, αξιωματικό εναποστρατεία της αεροπορίας στρατού. Να τον ακούσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακούμε από ανθρώπους που γνωρίζουν καλά αυτά τα γεγονότα, πώς ζει εκείνος σήμερα αυτό το γεγονός. Κύριε Πρέντζα, καλό μεσημέρι. Επίσης, κυρία Κουτσελή, το πώς ζει κάποιος κάτι σαν αυτό το περιστατικό δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει οποιοδήποτε, με δεδομένο ότι 20 χρόνια ήμουν στην αεροπορία στρατού και 26 χρόνια τώρα είμαι στον ιδιωτικό τομέα, πάλι σαν χειριστής ελικοπτέρων και ιδιοκτήτης μιας εταιρείας ελικοπτέρων. Είναι δυσάρεστο. Είναι πάρα πολύ βαρύ και για την οικογένεια, αλλά και για τα ελικόπτερα του πολεμικού ναυτικού και όλους αυτούς τους ανθρώπους που γνωρίζουν τι σημαίνει πτήση ενός ελικοπτέρου. Τι μπορεί να συμβαίνει, τι μπορεί να έχει συμβεί κατά τη δική σας εκτίμηση? Ό,τι και να πω εγώ θα είναι τελείως ανυποστήρικτο. Σίγουρα υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ποτέ το πότε θα συμβεί μια κακή λειτουργία κάποιου συστήματος, όπως δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ποτέ το πώς θα αντιδράσει το πλήρωμα σε μια τόσο απαιτητική πτήση όπως είναι η νυχτερινή πτήση σε χαμηλό ύψος πάνω από το Αιγαίο. Είναι μια δύσκολη διαδικασία που απαιτεί και γνώσεις και εμπειρία και καλή προετοιμασία. Όλα αυτά τα πράγματα γίνονται πριν από την εκτέλεση της αποστολής προς αποφυγή δυσάρεστων περιστατικών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρέντζα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Κωστή μου παραμένει στο Υπουργείο και μας ενημερώνεις. Και μετά τις διαφημίσεις βέβαια θα ακούσουμε και την αδερφή του ενός από τα τρία θύματα, από τους τρεις αγνοούμενους. Μετά τις διαφημίσεις. Σε λίγο κοντά μας ο Περικλής Καλόπουλος, ο ήρωας που έσωσε μια κοπέλα από βέβαιο θάνατο όταν το αεροσκάφος το οποίο επέβαινε έπεσε στη θάλασσα. Σε λίγο η συγκλονιστική εξομολόγηση της Αφροδίτης Κλεάνθους. Ο σύζυγός της Βαγγέλης Πέπος που φέρεται να ξυλοκοπήθηκε άγρια στη Μύκονο μετά από 5 μήνες βρίσκεται σε κόμμα. Ο Γολγοθάς της οικογένειας. Σε λίγο σκότωσε τη γιαγιά της για μια τηλεόραση. Το δικαστήριο της επέβαλε ισόβια, ενώ αθώωσε τον ετεροθαλή αδελφό της. Όλες οι λεπτομέρειες. Σε λίγο η συγκλονιστική εξομολόγηση της Αφροδίτης Κλεάνθους. Ο σύζυγός της Βαγγέλης Πέπος που φέρεται να ξυλοκοπήθηκε άγρια στη Μύκονο μετά από 5 μήνες βρίσκεται σε κόμμα. Ο Γολγοθάς της οικογένειας. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω και την Νάταλη Βέλτσι, την ψυχολόγο μας. Νάταλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Με το Υπουργείο είναι ο Κώστας ο Σημεωνίδης. Να συνδεθούμε αμέσως και να δώσω το λόγο στην Αγάθη Τυράντη, Κώστα μου, πριν έρθω σε σένα ξανά, που έκανε την αδερφή του Πανανά, του ενός από αυτούς που αγνοείται. Είναι πολύ δύσκολες στιγμές, όπως είναι φυσιολογικό για την οικογένεια αλλά και για τις τρεις οικογένειες. Και αυτό που μας λέει η κοπέλα είναι πως λυγίζει τα κρίζη να βρεθούν τα παιδιά αυτό λίγες ώρες πριν. Φυσικά οι γονείς τους είναι πάνω από ένα τηλέφωνο και εκείνοι. Το συγκλονιστικό είναι ότι παρόλο που ενημερώθηκαν στις 8 το πρωί, πήγε στη δουλειά της, δουλεύει σε παιδικό σταθμό και λέει ότι έχω ανάγκη να είναι, πρέπει να κάνω τη δουλειά μου, να είμαι κοντά στα παιδιά. Και περιμένουμε κι εμείς να ενημερωθούμε για τις τελευταίες εξελίξεις. Βέβαια, την τηλεφωνική την κάναμε πριν βρεθούν Πάντα οι οικογένειες φυσικά πάντα ελπίζουν. Μέχρι να βρεθεί και η τελευταία σωρός, υπάρχει πάντα η ελπίδα. Και όπως μου είπε η Ρούλα πριν, να γίνει και η ταυτοποίηση ακριβώς. Θα, θα πάρει πολύ χρόνο για να γίνει η ταυτοποίηση. Έχουν βρεθεί σε άσχημη κατάσταση. Να την ακούσουμε λοιπόν και να σχολιάσουμε αμέσως μετά. Παρακαλώ.
ενημερώσαμε για αυτό που έχει συμβεί και δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Σήμερα το πρωί, 8 η ώρα. Αυτό που έφτιαξε το κατανοούμε όλοι ποιο είναι, έτσι, είναι να είναι καλά όλα τα παιδιά. Εννοείται να είναι καλά και τρεις άνθρωποι που βρισκόντουσαν μέσα, έτσι. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι έχουν οικογένεια. Πόσο μηνών είναι η γυναίκα του? Είναι περίπου γύρω στα... μισό λεπτάκι, 3-4. Το άλλο παιδάκι πόσο χρονών είναι? Είναι 4,5, το μεγάλο είναι 4,5. Την ακούσαμε, Κώστα μου. Ήταν στις πρώτες στιγμές. Είναι μια δύσκολη στιγμή για όλους. Για την οικογένεια των θυμάτων, για την οικογένεια των όπλων δυνάμεων, του πολεμικού ναυτικού. Είναι μια δύσκολη, πολύ δύσκολη μέρα. Και φυσικά ήταν και έγκυος, είναι έγκυος η γυναίκα του συγκυβερνήτη του Πανανά και είναι ακόμα πιο δύσκολο. Όλο αυτό. Και να πούμε ότι στο σπίτι πηγαίνουν άνθρωποι ειδικοί και ψυχολόγος αλλά και γυναικολόγος για να μπορέσει να βοηθήσει και να στηρίξει την οικογένεια, η οποία δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, είναι πολύ κοντά στην Αθήνα και χρειάζονται σαφέστατα στήριξη. Όπως επίσης, Κώστα, θεωρώ ότι πολύ σημαντική μαρτυρία θα είναι και οι πιλότοι του άλλου ελικοπτέρου, αν είδαν κάτι, αν αντιλήφθηκαν κάτι. Αν πρόσεξαν κάτι. Ναι, είναι σημαντικό, αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά. Ότι κάποιο πρόβλημα έχω, κάτι δεν πάει καλά, δεν υπήρχε καμιά αναφορά. Και επειδή είναι βράδυ, δεν είναι πολύ εύκολο ένα άλλο πτυτικό μέσο, όσο κοντά και να είναι, με το ελικόπτερο το μοιραίο, να δει κάτι. Ίσως κάποια, ενδεχομένως κάποια φλόγα, εάν χτύπησε, αλλά είναι πολύ δύσκολο νομίζω. Γιατί αυτά τα ελικόπτερα κάνανε μια αναγνώριση αυτής της νησίδας. Δεν είναι καν νησί, έτσι. Είναι μια μικρή νησίδα βορειοανατολικά της Αμοργού. Ο Κίναρος, ένα μικρό νησί με χαμηλό, γενικά το 300 μέτρα ύψωμα που χτύπησε το ελικόπτερο είναι ένα σχετικά χαμηλό ύψωμα. Σε όλη τη διάρκεια της άσκησης επικοινωνούσαν μεταξύ τους τα δύο ελικόπτερα, ξέρουμε, μας έχουν πει οι πιλότοι του άλλου ελικοπτέρου. Ναι, μέχρι τις 3 παρατέταρτο που χάθηκε το ίχνος και η επικοινωνία με τη φρεγάτα και το άλλο ελικόπτερο, επικοινωνούσανε. Δηλαδή, η τελευταία επικοινωνία πότε ήταν? Ήταν 2:45. 2:45 χάθηκε ταυτόχρονα το ίχνος του ελικοπτέρου από το ραντάρ και η επικοινωνία που είχε με τη φρεγάτα Νικηφόρος Σοκάς. Σωστά. Και η συγκεκριμένη άσκηση επέβαλε το χαμηλό ύψος, έτσι, γιατί εντοπίζανε στόχους, οπότε έπρεπε να πετάνε χαμηλά. Πετάνε πολύ χαμηλά για να εντοπίσουν μια. Σύμφωνα με το σενάριο, ένα εχθρικό πλοίο, μια πυραυλάκατο, εχθρική σύμφωνα με το σενάριο, που είχε προσεγγίσει το νησί στην ακτή. Είχε κρυφτεί, δηλαδή, να το πω έτσι λίγο απλά για τον κόσμο, είχε κρυφτεί η πυραυλάκατο σε έναν όρμο του νησιού και η αποστολή του ελικοπτέρου ήταν να πάει να βρει την πυραυλάκατο. Κώστα, επειδή κάποιος μπορεί να έχει ανοίξει τώρα την τηλεόρασή του, να πούμε ακριβώς πώς έχει συμβεί το γεγονός. Ποια ακριβώς είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, μιας και έχουν εντοπιστεί οι δύο σωροί και πόσο καιρό θα πάρει για να γίνει ταυτοποίηση με τα ονόματα του πληρώματος. Λοιπόν, το ελικόπτερο χάθηκε από τα ραντάρ και έχασε κάθε ίχνος επικοινωνίας με τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, στην οποία ανήκει και από την οποία έχει απονιωθεί, στις 2:45 σήμερα τα ξημερώματα. Μετήχε στην άσκηση αστραπή του πολεμικού ναυτικού. Στην περιοχή του Αιγαίου, ήταν βόρειο-ανατολικά της Αμοργού στο νησί Κίναρος, μάλλον δεν είναι νησί, είπαμε, είναι μια μικρή νησίδα. Εκεί λοιπόν έπεσε το ελικόπτερο στις 3 παρατέταρτο, έσκασε το ελικόπτερο πάνω στο ύψωμα, ύψους περίπου 295 μέτρων, γύρω στα 30 μέτρα πιο κάτω φέρεται να έσκασε το ελικόπτερο. 3 οι επιβαίνοντες, 2 χειριστές, κυβερνήτης ή κυβερνήτης, και ένας αντιπασπιστής μηχανικός ραδιοναυτήλος και οι τρεις θεωρούνται δυστυχώς νεκροί. Έχουν βρεθεί όμως μόνο οι δύο από τις τρεις σωρούς. Και πολύ έμπειροι από χρόνο. Και πολύ έμπειροι από ό,τι μας ανέφερε. Πολύ έμπειροι. Ήταν 1350 ώρες είχε ο ένας ο κυβερνήτης και 720 ο άλλος ώρες πτήσης στο ελικόπτερο. Πάρα πολύ έμπειροι. Τώρα το τι συνέβη δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακόμα. Ξαναλέω, τα σενάρια ουσιαστικά είναι δύο. Να έτυχε κάποια μηχανική βλάβη στο ελικόπτερο τελευταία στιγμή, πολύ χαμηλά πετώντας. Κάποιο πρόβλημα στον κινητήρα ενδεχομένως, αν και έχει δύο κινητήρες, είπαμε. Ή κάποιο καθοδικό ρεύμα αέρα ξαφνικό στην περιοχή αυτή. Μας είπαν μάλιστα από το ΓΕΘΑ και από το ναυτικό ότι το Ικάριο είναι πολύ δύσκολο πέλαγος. Εκεί είναι το Ικάριο πέλαγος. Είναι πολύ δύσκολο, έχει πολλούς ανέμους, ρεύματα. Δεν αποκλείται λοιπόν σε μια τόσο χαμηλή και επικίνδυνη πτήση κάτι να συνέβη ξαφνικά, να μην προλαμβάνουν οι άνθρωποι να αντιδράσουν.
και να έσκασε. Πάντως τα επόμενα 24 ώρα σίγουρα είναι πολύ δύσκολα, καθώς πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Η Ρούλα κάτι ήθελε να πει πριν και να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος αυτής της κουβέντας μας, μιας και για ό,τι νεότερο, Κωστή μου, θα μας ενημερώσει. Παρακαλώ. Ξέρεις, Ζήνα, είναι οι στιγμές αυτές οι δύσκολες που όταν ξυπνάς το πρωί και ακούς ένα δελτίο ειδήσεων ή σε μια εκπομπή ότι ένα ελικόπτερο αγνοείται, έχει πέσει και είσαι μέλος μιας οικογένειας που μπορεί και ο δικός σου άνθρωπος να είναι στο στρατό, να είναι στην αεροπορία και δεν ξέρεις αν ο δικός σου άνθρωπος ζει ή όχι. Αυτό, Ρούλα, αμέσως... μου να σου πω κάτι. Άκουσα και ένα θυμωμένο το πρωί τον Γιώργο τον Παπαδάκη, ναι. Γιατί κάποιος έλεγε υποκρίνεστε ότι λυπάστε την οικογένεια και αυτά. Όχι. Είναι απάνθρωπο να θεωρεί κανείς ότι δεν μπορεί να το διανοηθεί. Έτσι, μπράβο, ότι δεν συμμερίζεσαι την οικογένεια του άλλου. Οποιοδήποτε έχει άνθρωπο στο στρατό, στην αεροπορία, στο ναυτικό, πιλότους που πετάνε και ακούει αυτή την είδηση και ο άντρα σου είναι στρατιωτικός, ήταν γνωστό. Είναι στην πολεμική αεροπορία, είναι αξιωματικός, το έχουμε ζήσει, το έχουμε βιώσει. Έτσι. Σε φίλους, σε γνωστούς, σε συγγενείς, σε κουμπάρους μας που έχουν χάσει τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο. Πάντοτε, όσο και αν ξέρεις ότι ο άντρας σου είναι κάπου αλλού, το μυαλό σου είναι καλά, νιώθεις την ανάγκη να πάρεις τηλέφωνο να ρωτήσεις αν εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπός σου... Είναι, γιατί ανθρώπινα όμως και να μην είσαι μέσα στην οικογένεια, νιώθεις το ίδιο βάρος. Πόσο περισσότερο οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που ήξεραν ότι οι δικοί τους συγγενείς βρίσκονταν σε αυτή, συμμετείχαν σε αυτή τη συγκεκριμένη άσκηση. Πρέπει να χαρίσει, να λυπηθείς όταν ακούσεις το όνομα ακριβώς του ανθρώπου που είναι στο ελικόπτερο. Δεν είναι το δικό σου, γιατί ανακουφίζεσαι και λες δεν είναι ο άνθρωπός μου, αλλά ταυτόχρονα στεναχωριέσαι για τα υπόλοιπα παιδιά. Γι' αυτό το είπα, Βαλεντίνη μου, πριν. Αυτό ζήνα. Γιατί και το πρωί άκουσα και τον Γιώργο τον Παπαδάκη που ήταν θυμωμένος και εξαγριωμένος όταν άκουγε ανθρώπους που λέει σιγά τώρα του συμπονάτε εσεί που είστε στην τηλεόραση και αυτό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και πόσο μακριά και πόσο κοντά είναι αυτά τα πράγματα. Ναι. Και αυτό δεν σημαίνει, επειδή ασχολείστε συχνά με τέτοια θέματα, εμείς ως δημοσιογράφοι, ότι το συνηθίζουμε. Έτσι. Αυτό δεν πρέπει να παρεξηγηθεί αυτό. Νάταλη, κάτι ήθελες να πεις πριν και να ολοκληρώσω. Θέλω να πω ότι ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις οι συγγενείς όταν βιώνουν, όταν υπάρχουν τέτοιες τραγωδίες, βρίσκονται μετά σε πάρα πολύ μεγάλη άρνηση. Γιατί είναι κάτι πολύ ξαφνικό, δεν έχει να κάνει με θέμα υγείας και είναι σε άρνηση στο να δεχτούν ότι ο άνθρωπός σου έχει χαθεί, ενώ ήταν όλα καλά και ενώ το πρωί μπορεί να τον χαιρέτησαν μια μέρα πιο πριν. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι ένα ειδικό πένθος, θα λέγαμε, μια ειδική κατηγορία πένθος, γιατί υπηρετούσαν και την πατρίδα. Και πραγματικά τους εύχομαι κουράγιο και τους ευχόμαστε όλοι κουράγιο. Να ευχηθούμε συλληπιτήρια στις οικογένειες. Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι νεότερο μας ενημερώνεις. Ευχαριστώ πολύ. Από αυτό το θέμα να περάσουμε, Βαλεντίνη μου, να γνωρίσουμε τους γονείς αυτού του κοριτσιού, της Πολυτίμης. Είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει συγκινήσει. Είναι ένα κορίτσι το οποίο δίνει για 11 μήνες τη δική του μάχη. 11 μήνες Ζήνα ήταν στον Ευαγγελισμό. Ξαφνικά, ένα πρωινό, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Από εκείνη τη στιγμή, οι γονείς δεν ξαναμίλησαν μαζί της, διότι υπέστη ενδοκρανιακή αιμορραγία. Μας μιλάει ο αδελφός της και η μητέρα της. Ο αδελφός της βρήκε το κουράγιο να κάνει ανάρτηση στο Facebook. Δύο άνθρωποι με αξιοπρέπεια, όπως τους είδα στο βίντεο, όπου δέχτηκαν να μιλήσουν για το παιδί τους, γιατί ακριβώς είναι η τελευταία τους ελπίδα, η βοήθεια από τον κόσμο. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, λέει χαρακτηριστικά ο αδελφός, να κάνει τη συγκεκριμένη ανάρτηση στο Facebook, αλλά τα έβαζε κάτω και δεν βγαίναν, δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν πια. Ανεβάζει την έκκληση στο Facebook και ζητάει βοήθεια από τον κόσμο, ώστε η αδελφή τους ήδη έχει μεταφερθεί από τη Δευτέρα σε κέντρο αποκατάστασης στη Λάρισα. Η μοναδική επικοινωνία είναι να νοικοκλίνει τα ματάκια της. Η μητέρα της λυγίζει, κλαίει. Δεν μπορεί να βλέπει το παιδί της έτσι, αλλά λέει: δεν είμαι δειλή, είμαι δυνατή για να είμαι δίπλα της. Να τους γνωρίσουμε λοιπόν. Στις 23 Μαρτίου 2015 η Πολυτίμη Τσιγκούνη υπέστη μια τεράστια ενδοκρανιακή αιμορραγία στο εγκεφαλικό στέλεχός της και νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Η οικογένειά της ζητεί τώρα από εσάς, τους φίλους, τους συγγενείς αλλά και από όλο τον κόσμο μια βοήθεια. Είναι αυτή η ανάρτηση της οικογένειας της 38χρονης κοπέλας στο Facebook που τις τελευταίες ώρες κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ο αδελφός της αλλά και οι συγγενείς της κάνουν έκκληση για βοήθεια. Δυσκολεύτηκα αρκετά να κάνω την ανάρτηση. Πραγματικά. Αλλά τα μαλακά του όλο δεν γίνεται. Πρέπει κάτι να κάνω. Εντάξει, θα συνεισφέρω κι εγώ όσο μπορώ. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Ξαφνικά συνέβησαν αυτά, ξαφνικά. Η αιτιολογία. Μέχρι στιγμής από άγνωστα αιτία.
έχουν ψάξει τα πάντα, κάνανε όλες τις εξετάσεις. Από ό,τι μας είπαν, είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να πάθει εγκεφαλική αιμορραγία. Η ζωή όλης της οικογένειας άλλαξε όταν ένα πρωινό χτύπησε το τηλέφωνό τους και άκουγαν στην άλλη άκρη της γραμμής πως η πολυτίμη μητέρα ενός αγοριού αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε ο γολγοθάς τους. Η μητέρα της δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Έχω τρία παιδιά. Τον Παναγιώτη, τη Χρυσό και την Πολυτίμη. Αυτό που μας βρήκε. Έχω και δύο εγγόνια. Το ζήσει για τον Ηλία που. Είστε πολύ καταβλημένοι ψυχολογικά, Είπε 11 μήνες εδώ. 11 μήνες για το παιδί μου. Και τώρα ζήτησα πια βοήθεια από τον κόσμο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκε. Φτωχοί άνθρωποι, αλλά περήφανοι. Και έτσι το έχει από το Θεό, τον ευχαριστώ που μου το έχει ακόμα στη ζωή, γιατί είμαστε πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Το παιδάκι μου είναι 38 χρονών, δεν είμαι δειλή. Αλλά ξέρεις τώρα να βλέπεις το παιδί σου και να κάνεις τον καραγκιόζι, μεγάλο πρόβλημα. Το νοσοκομείο έχει γίνει το σπίτι σας. Το δασάκι έξω, τα Χριστούγεννα πήρα ένα σουβλάκι να φάω να είμαι κοντά της. Την πρωτοχρονιά τα ίδια. Και ερχόμουν από το πρωί και καθόμουν έξω από τη μονάδα και έλεγα είμαι δίπλα της μέχρι να μπω μέσα. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, πολύ ταλαιπωρημένη δεν τον τελευταίο χρόνο. Βλέπετε την κόρη σας στο νοσοκομείο, να μην έχει επικοινωνία μαζί σας. Μόνο με τα ματάκια του. Όταν της μιλάω, με κοιτάει στα μάτια. Και αυτό φτάνει όμως για μένα, να με κοιτάει στα μάτια. Και της λέω, άνοιξε να σου δώσω λίγο νεράκι να πιεις. Ανοίγει λίγο το στόμα του. Εγώ αισθάνομαι ότι με καταλαβαίνει. Εντάξει, δεν μπορεί να κινηθεί, δεν μπορεί τίποτα. Έχει ο Θεός όμως μέχρι εδώ. Τώρα θα την πάμε σε κέντρο επικατάσταση και θα πάω μαζί του, δεν τα αφήνω μόνο του. Ο αδελφός της είναι εκείνος που προσπαθεί να σταθεί όρθιος για να στηρίξει την οικογένειά του σε αυτή την περιπέτεια. Βοηθάτε όσο μπορείτε τη μητέρα σας και την υπόλοιπη οικογένεια. Αναγκαστικά. Σε αυτή τις περιπτώσεις κάποιος πρέπει να είναι μπροστά. Λυγίσατε κι εσείς άνθρωπος είστε. Να. Λογικό, Συγγνώμη. Λογικό είναι. Όλα πάνω σου. Κάπου φτάνει στα όρια. Αλλά το παλεύουμε. Χρυσαυγή, δύο άνθρωποι αξιοπρεπείς. Αυτό λέγαμε και μάλιστα συμβαίνει και να προέρχονται από ένα μέρος πολύ κοντά στο δικό μου. Δηλαδή το όνομά τους μου είναι πολύ γνωστό, υπάρχει περίπτωση να τους έχω δει, να έχουμε βρεθεί κάπου κοντά με αυτούς τους ανθρώπους. Όμως είναι πολύ σημαντικό, εγώ θα σταθώ στο τη μάνα, αυτό που λέει, πήρα το σουβλάκι και έμεινα δίπλα της ακόμα και τα Χριστούγεννα. Η παρουσία ανθρώπου που αγαπάει τόσο το παιδί, ακόμα και αυτό μπορεί να λειτουργήσει πολύ ισχυρά, δυναμικά, στο να το βοηθήσει να γίνει καλύτερα. Δεν είναι αυτό που λέω, ρε παιδί μου. Έντονα συναισθήματα χωρίς περιτύλιγμα. Δεν τους νοιάζει καθόλου να εκφραστούν. Όταν ο πόνος τους είναι μεγαλύτερος, τι κι αν τους πεις ότι βγαίνουν στην τηλεόραση και ζητάνε βοήθεια, το παιδί τους δεν είναι καλά από κάτι εντελώς τυχαίο. Να πούμε και στον κόσμο να καταλάβει. Βαλεντίνη μου, θέλω να πεις πώς κάποιος που μπορεί να βοηθήσει αυτή την οικογένεια μπορεί να τους βρει. Ο αδελφός της έχει σελίδα στο Facebook, Παναγιώτης Τσιγκούνης. Εκεί πέρα υπάρχουν και οι λογαριασμοί, οι τραπεζικοί λογαριασμοί, στους οποίους όποιος θέλει μπορεί να βάλει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό προκειμένου να βοηθήσει την οικογένεια. Ακόμα και ένα ευρώ, μας λέει ο αδελφός, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης το χαρακτηριστικό της οικογένειας. Είμαστε μια αλυσίδα που δεν πρέπει κανένας κρίκος να σπάσει. Έτσι πορεύεται αυτή η οικογένεια. Και ξέρεις τι θέλω να πούμε και στον κόσμο και στο τηλεφωνικό κέντρο εδώ της εκπομπής μας στο Star, στο 211. Θωμά. 211-189-1970 και 71 τα τηλέφωνα της εκπομπής. Να τα πούμε, να μας πάρει ο κόσμος προκειμένου να, αν θέλει να βοηθήσει την οικογένεια, θα έχουμε εμείς τον αριθμό λογαριασμού να τους τον δίνουμε. Άνω τελεία λοιπόν. Στέλιο μου, ας πάμε στη Ρόδο, όπου ουσιαστικά είχαμε μείνει σε μια υπόθεση λίγα χρόνια πριν, λίγο καιρό πριν, όπου δύο εγγόνια κατηγορούνταν ότι σκότωσαν τη γιαγιά για μια τηλεόραση. Ακριβώς, την οποία πούλησαν για 150 μόλις ευρώ. Τελικά αθωώθηκε ο εγγονός και κρίθηκε ένοχη η εγγονή. Να δούμε το ρεπορτάζ, να το θυμηθούν και οι τηλεθεατές μας και αμέσως μετά
έχουμε εμπειρία ζωής. Παρακαλώ. Η ανώτατη ποινή της ισόβιας κάθειρξης επιβλήθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ΚΟ στην 29χρονη, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία της 69χρονης γιαγιάς της τον Νοέμβριο του 2014 μέσα στο σπίτι της στη Ρόδο. Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχη χωρίς ελαφρυντικά την 29χρονη κατηγορούμενη, στην οποία επέβαλε την ανώτατη ποινή της ισόβιας κάθειρξης για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και ποινή κάθειρξης 10 ετών για την κατηγορία της ληστείας χωρίς η έφεση να έχει αναστέλουσα δύναμη. Με την ίδια απόφασή του, το δικαστήριο έκρινε αθώο τον 26χρονο αδελφό της καταδικαστήσας, στον οποίο επέβαλε ποινή φυλάκισης 6 μηνών για την κατηγορία της οπλοκατοχής. Η 69χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή δίπλα στο κρεβάτι που κοιμόταν το πρωί της 4ης Νοεμβρίου του 2014 στο σπίτι της στη Ρόδο. Η 29χρονη φέρεται να έγινε δολοφόνος για μια τηλεόραση και 100 ευρώ που αφαιρέθηκαν από το σπίτι της 69χρονης. Ο δικηγόρος του 26χρονου μίλησε στην εκπομπή μας και το Στέλιο Προμπονά. Όπως σας είναι ήδη γνωστό, αυτός ο άνθρωπος απαλλάγει από κάθε κατηγορία. Υιοθέτησε η δικαστική απόφαση όσα ακριβώς είπαμε εμείς από την πρώτη στιγμή αναφορικά με την αθωότητά του. Έγιναν δεκτά αυτά τα πράγματα και εξεδόθη μια απόφαση η οποία τον απαλλάσσει από κάθε κατηγορία. Από την αρχή ήταν συγκατηγορούμενοι τόσο ο ίδιος όσο και οι ετεροθαλείς αδελφοί του. Από την πρώτη στιγμή ο δικός μου εντολέας τουλάχιστον διακράνωνε την αθωότητά του. Υπήρχαν ζητήματα τα οποία δεν κόλλαγαν και έδειχναν οδηγούσαν στην αθωότητα του δικού μου εντολέα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος για τελευταία φορά πήγε πριν 20 μέρες στο σπίτι της γιαγιάς του, ξαφνικά να βρίσκεται ως ο δολοφόνος. Δεν μπορεί ένα DNA το οποίο ήταν πραγματικά πάνω στο μαξιλάρι να λέμε ότι συνδέεται με τον ίδιο μόνο κλπ. Ήταν πράγματα λοιπόν τα οποία δεν μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταδικαστική απόφαση. Τα κατάλαβε όλα αυτά το δικαστήριο, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο, και σας λέω ότι ήταν και παμψηφή μάλιστα η απόφαση. Δεν διαφώνησε κανείς. Ούτε από τους ενόρκους, ούτε από τους αρχικούς δικαστές. Ένας άνθρωπος που δουλεύει πολύ σκληρά, ένας άνθρωπος που δοκιμάστηκε στη ζωή του, και μπορώ να πω ότι τον δικαιώνει τουλάχιστον ηθικά αυτή η απόφαση. Θα θεθεί ελεύθερος ο εντολές μου, θα θεθεί ελεύθερος και ελπίζω από εδώ και πέρα, το εύχομαι ολόψυχα να έχει καλύτερη τύχη στη ζωή του. Γιατί σας λέω ότι είναι ένα παιδί που πραγματικά αξίζει, γνώρισε το σκληρό πρόσωπο της κοινωνίας από την αρχή, μια μητέρα με οποία ουδόποτε τον αποδέχτηκε. Θα ήταν καλό λοιπόν από εδώ και πέρα να είναι λίγο πιο φιλική, λίγο καλύτερη ζωή μαζί του. Το αξίζει. Κύριε Αλεξανδρή. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε? Εσείς. Σας ακούσαμε και στην τηλεφωνική που είχατε με τον συνάδελφο τον Στέλιο τον Προμπονά. Εσείς ήσασταν ο πρώτος δικηγόρος ουσιαστικά του παιδιού που αθώθηκε, καθώς... Ήμουν ο δικηγόρος ο οποίος παραστάθηκε στην κύρια ανάκριση, εκεί όπου πραγματικά χαράξαμε την πορεία της υπόθεσης αυτής. Δεν σας κρύβω λοιπόν ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος, όχι μόνο γιατί εγώ τον γνώρισα πραγματικά κάτω από σκληρές συνθήκες, ξέρετε, τις πρώτες μέρες όπου όλοι πετάγανε το ανάθεμα σε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά πολύ περισσότερο επειδή στην ουσία το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης είναι το ίδιο, υιοθετεί απόλυτα τη δική μας θέσης, όπως εκφράστηκαν από την πρώτη στιγμή. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν κάποιος παίρνει τη ρετσινιά του φωνιά. Είναι δύο φορές δυσκολότερο όταν το θύμα είναι στενός ο συγγενής και ουσιαστικά ένας από τους λιγοστούς ανθρώπους μαζί με τον πατέρα του, οι οποίοι τον είχαν στηρίξει μέχρι τότε. Δεν σας κρύβω λοιπόν ότι από την πρώτη στιγμή και χωρίς να έχουμε επί της ουσίας σημαντικά στοιχεία ή τη δυνατότητα από την πλευρά μας να αποδείξουμε αυτά που πιστεύαμε, προσπαθήσαμε με νυφαλιότητα να κολλήσουμε τα κομμάτια αυτού του παζλ για να πιστώ πρώτα εγώ γιατί δεν είναι αυτός ο άνθρωπος γονιάς και στη συνέχεια βέβαια να προσπαθήσουμε να πείσουμε και τις δικαστικές αρχές, γιατί ξέρετε, αν δεν πιστεί ο δικηγόρος σου, είναι πολύ δύσκολο, συνάδελφος που βρίσκεται εκεί, θα σας το επιβεβαιώσει, είναι πολύ δύσκολο να πείσεις τους δικαστές.
Φάνηκε λοιπόν ότι στην ουσία, και όπως με νυφαλιότητα τώρα βλέπουμε αυτή τη δικαστική απόφαση, φάνηκε ότι δεν υπήρχαν, όπως είπα και στον εκλεκτό συνάδελφό σας, τα στοιχεία που θα οδηγούσαν στην καταδίκη. Απλώς ουσιαστικά έχουμε για δύο εγγόνια, όπου το ένα αθωώθηκε και το άλλο είναι στη φυλακή. Και πριν η ψυχολόγος μας, η Νάταλη Βέλτσι, μου έλεγε: Ζήνα, δεν φτάνουμε έτσι σε ένα έγκλημα. Ναι, θα ήθελα αυτό να πω, αν με επιτρέπετε. Δεν φτάνουμε ποτέ σε ένα έγκλημα για το κίνητρο, ούτε για ένα τσακωμό, ούτε για 150 ευρώ, ούτε για χρήματα. Χρειάζεται μια συγκεκριμένη ψυχοπαθολογία για να φτάσουμε στο έγκλημα. Αλλά πριν δικάσουμε και την ψυχοπαθολογία, και για να φτάσουμε σε μια ψυχοπαθολογία, χρειάζονται πέρα από άλλους παράγοντες και κακές συνθήκες ζωής. Και η οικογένεια. Και το έλεγε και εσύ. Υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι και γι' αυτό. Δηλαδή, μπορούμε να δικάσουμε. Να μην μείνουμε στο νομικό, στην νομική κατάσταση αυτή τη στιγμή, όπως μας είπατε εσείς πριν, γιατί τα είπατε και στο βίντεο. Ανθρώπινα συμφωνώ. Πια υπάρχουν δύο εγγόνια. Το ένα είναι στη φυλακή, το άλλο αθωώθηκε ο πελάτης σας εν μέρη. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλα έγιναν για μία τηλεόραση, έτσι. Θα συνηγορήσω περισσότερο με την άποψη της πραγματικά αξιόλογης ψυχολόγου που έχετε στο πάνελ. Θεωρώ λοιπόν ότι η τηλεόραση ήταν απλώς η αφορμή. Έτσι. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι υπήρχε κάποιο υπόβαθρο. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια να το διαγνώσουμε. Δεν είμαι κλινικός ψυχολόγος. Ίσως σε κάποια φάση της ζωής μου θα ήθελα να γίνω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαι. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να διαγνώσω το υπόβαθρο πάνω στο οποίο έγινε το έγκλημα αυτό. Αφορμή σαφώς ήταν η τηλεόραση και τα 100 ευρώ. Υπέβοσκε κάτι σαφώς βαθύτερο. Βέβαια. Έτσι, μια ψυχοπαθολογία. Είναι δεδομένο ότι η δεύτερη κατηγορουμένη και καταδικαστήσα τώρα αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα έντονα, υπήρχε συνταπογραφήσεις φαρμάκων, βαριών αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, ενώ παράλληλα είχε και ένα ιδιαίτερο υψηλό IQ. Ήταν φοιτήτρια στην Φιλολογική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, αν δεν κάνω λάθος. Δεν αναιρεί ποτέ το ένα το άλλο. Δηλαδή, η ψυχοπαθολογία δεν σημαίνει ότι είναι χαμηλή. Για την επιμέτρηση της ποινής δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ακριβώς και παράγουν κατάθλιψη, ενδεχομένως κάποιες μπλοκές εγκεφαλικές στη λειτουργία του εγκεφάλου της. Θα σας πω τι συνέβη. Προφανώς, επειδή η ίδια ουδέποτε αποδέχτηκε την κατηγορία, αλλά τουλάχιστον για μας εξήφανε και μια τέτοια απολογία προκειμένου να εμπλέξει το δικό μου εντολέα, γι' αυτό δεν της αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό από το πρωτόδικο δικαστήριο. Ωραία. Εμείς κύριε Αλεξανδρή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφω. Σε λίγο κοντά μας ο Περικλής Καλόπουλος, ο ήρωας που έσωσε μια κοπέλα από βέβαιο θάνατο όταν το αεροσκάφος το οποίο επέβαινε έπεσε στη θάλασσα. Σε λίγο η συγκλονιστική εξομολόγηση της Αφροδίτης Κλεάνθους, ο σύζυγός της Βαγγέλης Πέπος που φέρεται να ξυλοκοπήθηκε άγρια στη Μύκονο μετά από 5 μήνες βρίσκεται σε κόμμα, ο Γολγοθάς της οικογένειας. Σε λίγο κοντά μας ο Περικλής Καλόπουλος, ο ήρωας που έσωσε μια κοπέλα από βέβαιο θάνατο όταν το αεροσκάφος το οποίο επέβαινε έπεσε στη θάλασσα. Περικλή μου, θέλω πώς και πώς σε λίγο να μάθω όλο αυτό το της διάσωσης, γιατί πραγματικά εγώ καταρχήν το έχω πει και δημόσια, φοβάμαι πάρα πολύ τη θάλασσα, δηλαδή ούτε πέφτω, ούτε άμα πέσω στα βαθιά, ίσα που και που δεν βγήκα ποτέ. Καταλαβαίνεις. Αλλά θέλω πραγματικά, γιατί είδα και στο βίντεο, έχουμε και ένα ντοκουμέντο διάσωσης, το οποίο και θα το δουν και οι τηλεθεατές και περιμένω πώς και πώς. Αλλά σε αυτό το σημείο θέλω η Ρούλα να μου γνωρίσει την Αφροδίτη. Ένα κορίτσι που περνάει, ανεβαίνει έναν πολύ μεγάλο Γολγοθά, Ζηνά. Μιλώ για την Αφροδίτη Κλεάνθους, την σύζυγο του Βαγγέλη Πέπου, του ανθρώπου που φέρεται να ξυλοκοπήθηκε έξω από ένα μπαρ στην Μύκονο,
από τον Σεπτέμβριο. Όλοι είχαμε σοκαριστεί, όλο το Πανελλήνιο είχε σοκαριστεί με την είδηση αυτή. Στη Μύκονο. Ξαναζήσαμε την εποχή του Ντουσόν και τα λοιπά, την ίδια είδηση. Αυτό το παλικάρι που από τις 6 Σεπτεμβρίου μέχρι και σήμερα δεν έχει συνέλθει, βρίσκεται σε ένα κόμμα. Η κοπέλα το θυμάσαι αυτή, το περιστατικό και μάλιστα θυμάμαι ότι εγώ, έντονα. Είχε δει και είχε πει η σύζυγος ότι το συγκεκριμένο μέρος στο οποίο συνέβη το περιστατικό ήταν ένα μέρος το οποίο σύχναζαν, πήγαιναν καθημερινά, τους ήξεραν όλοι, γνωρίζονταν και αυτό ήταν το στέκι τους. Αυτό ήταν και το παράδοξο της όλης της ιστορίας, τότε που το είχαμε ακούσει, μας είχε κάνει εντύπωση. Έχουν ένα αγοράκι 2,5 ετών. Η Αφροδίτη προσπαθεί να σταθεί δυνατή για το παιδί της, να σταθεί δυνατή για τον άντρα της, να σταθεί δυνατή για τους γονείς του άντρα της. Αναγκάστηκε να φύγει από τη Μύκονο γιατί τα παιδιά, ο Βαγγέλης και η Αφροδίτη, ζούσαν στη Μύκονο. Δεν και είχαν εσύ πάει την για διακοπές. Γιατί χτες είχε έρθει εδώ για την εκδίκαση των ασφαλιστικών. Έχει μεταφέρει τον σύζυγό της σε νοσοκομείο της Λευκωσίας για να βρίσκεται κοντά στη μητέρα του. Καταγωγή του. Βέβαια, ήταν και η πρώτη παιδί. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Αφροδίτη ήρθε χθες για μία μέρα στην Αθήνα, γιατί συζητήθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει. Για ποιο λόγο? Ζητάει τα χρήματα, να της δοθούν τα χρήματα που θεωρεί ότι πρέπει να της δοθούν από αυτούς που ευθύνονται για ό,τι συνέβη στο σύζυγό της, γιατί έχει μία ελπίδα από ειδικό κέντρο αποκατάστασης στο Ισραήλ ότι κάτι μπορεί να γίνει για τον άνθρωπό της. Που έχουν πάει κι άλλοι στο Ισραήλ. Είναι το κέντρο αποκατάστασης που έχει πάει ο Στάθης Λαζαρίδης με την υπόθεση των Ζωνιανών. Βεβαίως. Η Μυρτό που κακοποιήθηκε στην Πάρο. Έχουν δώσει λοιπόν κάποια ελπίδα. Το κορίτσι αυτό λοιπόν δεν έχει την οικονομική κατάσταση για να μεταφέρει τον άνθρωπό της εκεί. Περιμένει από τη δικαιοσύνη να βγάλει μια απόφαση. Αλλά θα σταθώ, Ζήνα, σε δύο στιγμές δύσκολες εχθές. Τη στιγμή που κάναμε τη συνέντευξη, ήταν δύσκολο να ξαναθυμηθεί πώς είδε για τελευταία φορά τον άντρα της να είναι με ανοιχτά τα μάτια και να της μιλάει. Mm. Και θα σου πω και δύο στιγμές που, ξέρεις, είναι οι στιγμές που όταν κάνεις μια συνέντευξη σε αγγίζουν πάρα πολύ στην ψυχή σου. Η στιγμή που μου έβαλε ένα ηχητικό μήνυμα που της είχε αφήσει ο άντρας της στο κινητό λίγες μέρες πριν και είναι η μοναδική στιγμή που μπορεί να ακούει τη φωνή του, γιατί πλέον ο Βαγγέλης δεν μιλάει, δεν επικοινωνεί. Άρα το μόνο που της έχει μείνει είναι να ακούει τη φωνή αυτή σε ένα μήνυμα στο κινητό της. Και το πιο συγκλονιστικό είναι αυτό που τη ζήτησαν οι ειδικοί, οι ψυχολόγοι, και το έκανε. Έβαλε το 2,5 χρονών αγοράκι τους και ηχογραφήθηκε ένα μήνυμα που μιλάει στον πατέρα του, για να το ακούει ο Βαγγέλης, μήπως και ακούγοντας τη φωνή του ίδιου του παιδιού, μπορέσει να δείξει ένα δείγμα ότι κάτι ακούει, κάτι καταλαβαίνει. Μια συγκλονιστική στιγμή που το παιδί φωνάζει, «Μπαμπά, σ' αγαπάω, είμαι εγώ, μίλησέ μου, ξύπνα». Είναι ό,τι πιο συγκλονιστικό έχω ζήσει σε συνέντευξη. Και ήταν τόσο όμορφο ζευγάρι. Ακριβώς. Και τη συνέντευξη που είδα που έκανε στην Αφροδίτη, πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Και τους πήγαιναν όλα καλά. Και δυνατή, είναι αυτό που λες, έρχεται η ανατροπή. Εργάζεται, η δεν εργάζεται, έχει το παιδί εκείνη, η μητέρα του Βαγγέλη. Μα δεν μπορεί να εργαστεί. Γι' αυτό και έχει πάει στην Κύπρο, μένει κοντά με το περιφερειακά της. Προφανώς βοηθάνε σε η μητέρα του Βαγγέλη δεν έχει φύγει λεπτό από το πλευρό του, γι' αυτό και έκανε την κίνηση η Αφροδίτη να μεταφέρει τον Βαγγέλη στην Κύπρο, γιατί η μητέρα του, οι γονείς του είναι εκεί, οπότε και αυτή η μάνα θέλει να βλέπει το παλικάρι της, δεν έχει φύγει λεπτό από εκεί. Εκείνη πάλι στέκεται στο δικό της αγόρι δίπλα, γιατί και το παιδάκι 2,5 ετών έχει ανάγκη, αντιλαμβάνεται, καταλαβαίνει, ζητάει τον μπαμπά του. Είχαν πολύ ιδιαίτερη σχέση. Να τη γνωρίσουμε λοιπόν, να τη γνωρίσουν και οι τηλεθεατές, γιατί είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις πως η δύναμη ψυχής είναι αυτή που σε κάνει ακόμη πιο δυνατό και το θέλω σου το μετατρέπει σε επιμονή. Επιμένει να κάνει τον άντρα της καλά. Πάση θυσία. Παρακαλώ. 5 μήνες μετά τη μοιραία βραδιά που ο 31χρονος Βαγγέλης Πέπος φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά από ξυλοδαρμό στη Μύκονο, η σύζυγός του Αφροδίτη περιγράφει το Γολγοθά που ανεβαίνει. Ο σύζυγός της από τον περασμένο Σεπτέμβριο βρίσκεται σε κόμμα, έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Λευκωσίας και οι γιατροί κρίνουν αναγκαία την άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Η ίδια διεκδικεί τα υπέρογκα έξοδα μεταφοράς και νοσηλείας με ασφαλιστικά μέτρα που συζητήθηκαν χθες στο Πρωτοδικείο Αθηνών, προκειμένου να γίνει καλά ο πατέρας του 2,5 ετών παιδιού της. Τι ήταν το Βαγγέλη ανέστητο, χωρίς να ξέρω. Τι έχει συμβεί, δεν ήξερα τίποτα. Δηλαδή η τελευταία φορά που τον είδα από την ώρα που πήγε στο μπαρ να παραγγείλει ποτό, ήταν ανέστητος. Δεν ήξερα τι έχει συμβεί, δεν καταλάβαινα γιατί δεν αντιδράει, που του φώναζα, του μίλαγα, τον ακούμπησα.
Δεν κατάλαβα γιατί δεν αντιδρούσε. Και πριν να πάθω ιστερία, τέλος πάντων, άκουσα τους γύρω που φωνάζαν ότι το χτυπήσατε στο κεφάλι, το χτυπήσατε στο κεφάλι. Ήσασταν κάτοικοι Μυκόνου? Ήμασταν μόνιμοι κάτοικοι, μάλιστα. Μόνιμοι κάτοικοι. Τι δουλειά έκανε ο Βαγγέλης? Ο Βαγγέλης δούλευε τα πετσάρις. Σε τα πετσαρίες, μόνιμη δουλειά, χειμώνα καλοκαίρι. Που σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος στη Μύκονο που τον γνωρίζουν όλοι, δεν είναι ένας που ήρθε ξαφνικά. Βεβαίως τον γνωρίζουν. Άρα και πιθανότητα και στο μαγαζί να γνώριζαν ποιος είναι. Φυσικά ο Βαγγέλης. Φυσικά και γνώριζαν ποιος ήταν στο μαγαζί και ότι δεν τους είχε και δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα, το γνώριζαν εξίσου και αυτό στο μαγαζί. Πριν μεταφερθείτε στην Κύπρο, οι γιατροί τι σου είπανε, ποια είναι η κατάστασή του? Δεν θα ξυπνήσει ξανά. Τόσο απόλυτα? Δεν θα ξυπνήσει ξανά. Εσύ έχεις μπει σε διαδικασία να στείλεις τα χαρτιά της εξετάσεις του προκειμένου να δεις και στο τα εξωτερικό? Τα έχουμε στείλει στο εξωτερικό. Στο Ισραήλ τα έχουμε στείλει όλα τα χαρτιά του Βαγγέλη. Και η απάντηση από εκεί? Ίσως να μπορέσουν να κάνουν κάτι. Δίνουν μια μικρή ελπίδα ότι μπορούν να προσφέρουν κάτι περισσότερο. Μπορεί να γίνει κάτι. Συναίσθηση δεν έχει. Νιώθει, έχουμε καταλάβει ότι νιώθει τον πόνο, αλλά όχι όπως εσύ και εγώ. Θέλω όμως να μπορέσει να έχει μια ευκαιρία να ζήσει όπως μπορεί να ζήσει, να μην μείνει σε ένα κρεβάτι. Θέλω έστω σε καρότσι να μπορεί να μιλήσει με το γιο του, να παίξει όπως μπορεί να παίξει. Σταμάτησα να σκέφτομαι συνέχεια τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Από πού αντλείς δύναμη για να σταθείς δίπλα στο παιδί? Το ίδιο το παιδί. Και η οικογένεια του άντρα μου και η δική μου. Είναι όλοι κοντά, βοηθάνε όλοι πάρα πολύ. Δεν έχω παράπονο. Απλά επειδή είμαι με το γιο μου περισσότερο. Οικονομικά πώς τα βγάζεις πέρα? Πάρα πολύ δύσκολα. Προσπαθούν τα πεθερικά μου να με βοηθήσουν όσο γίνεται, γιατί και εκείνοι δεν είναι σε καλή οικονομική κατάσταση οι άνθρωποι. Οι γονείς μου... Τα ίδια. Τα ίδια. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Η αλήθεια είναι ότι η πιο δύσκολη στιγμή είναι όταν, τις ώρες που είμαι μαζί του. Που δεν μιλάει, δεν με κοιτάει, δεν... Είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, σιγά σιγά με τον καιρό ξεκίνησα να του... Αυτό κάνουμε όλοι δηλαδή, και η μητέρα του. Του μιλάμε και του συμπεριφερόμαστε πλέον σαν να μην έχει πάθει κάτι. Σταματήσαμε να κλαίμε από πάνω του να... Και του συμπεριφερόμαστε σαν να μην συμβαίνει κάτι. Το παιδί μου είναι πολύ ανασφαλή, έχει κρεμαστεί πάνω μου μετά από αυτό που συνέβη. Δηλαδή, έχει κρεμαστεί, δεν κοιμάται μόνο του, χωρίς εμένα, με ζητάει συνέχεια. Του έχω δείξει και φωτογραφίες του Βαγγέλη, ενώ είναι στο νοσοκομείο Βαγγέλης. Και βίντεο. Έχει καταλάβει ότι δεν μιλάει ο Βαγγέλης. Το έχει κατανοήσει το παιδάκι. Με έχει ρωτήσει πολλές φορές, μιλάει. Του είπα, δεν μιλάει. Το λέει και μόνος του ότι έχει χτυπήσει ο μπαμπάς και είναι στο γιατρό και θα έρθει. Αυτό το έκανα γιατί δεν ήθελα να πιστέψει ότι απλά μας άφησε και έφυγε. Ότι το παράτησε, γιατί είναι πολύ δεμένο με τον μπαμπά του. Θα ξαναπάω στη Μύκονο. Είναι οι γονείς μου εκεί και κάποιοι φίλοι δεν μείνανε πολύ, αυτοί που μείνανε. Θα ξαναπάω για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι αυτό που λέει, δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Όταν μπαίνεις σε ένα μπαρ, Χρυσαυγή μου, να πιεις το καθιερωμένο σου ποτό στη Μύκονο, που πας έτσι κι αλλιώς καθημερινά. Σε ένα οικείο περιβάλλον. Και ξαφνικά, σε ένα οικείο περιβάλλον και ξαφνικά σε έναν καυγά, που εμείς δεν θα εισχωρήσουμε σε λεπτομέρειες του καυγά, γιατί γι' αυτό υπεύθυνα είναι τα δικαστήρια. Μπαίνουν λοιπόν να πιούν το ποτό τους, γίνεται ένας καυγάς και από εκεί και πέρα χάνεται η ζωή ενός ανθρώπου, χάνεται ουσιαστικά, αφού δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του και είναι σε κόμμα και συνεχίζει να είναι σε κόμμα. Νάταλη, αυτό είναι το απρόσμενο που σου έλεγα πριν. Αυτό ακριβώς. Και να σου πω κάτι, αυτό που λέει ότι
Ναι, ας ζήσει με κάποιο τρόπο στην επικοινωνία του με το παιδί. Δεν με πειράζει με ποιο τρόπο. Δηλαδή αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα που μας περνάει, ότι δεν με νοιάζει τόσο η ποιότητα της ζωής του, με νοιάζει να μπορεί να ζήσει. Δηλαδή να μπορεί να δει το παιδί του, να του πει μία λέξη, μία κουβέντα. Και αυτό πρέπει να το εκτιμήσουν όλοι οι άνθρωποι που έχουν πραγματικά αυτά τα αγαθά, που είναι αγαθό τελικά η επικοινωνία και να μπορείς να ξυπνήσεις το πρωί και να πας στη δουλειά σου. Μόνο αυτό θέλει. Δεν ζητάει πια. Λέει, πια του φερόμαστε σαν να είναι όλα φυσιολογικά. Έχει περάσει στο στάδιο της διαπραγμάτευσης στην ουσία. Έφυγε από την άρνηση. Άρνηση είναι το δεν συμβαίνει αυτό στο δικό μου άνθρωπο. Mm. Πλέον το διαπραγματεύεται για να περάσει την αποδοχή. Και θεωρείς ότι σωστά έχουν κάνει με το παιδάκι τους που του μιλάει έτσι, του έχει περάσει αυτό ότι ο μπαμπάς είναι έτσι. Του τα λέει τα πράγματα όπως είναι σχεδόν. Είναι, είι το καλύτερο αυτό είναι που καλό θα μπορούσε για το παιδί, να τελικά, κάνει κατά τη γνώμη μου. Ναι, γιατί το παιδί, ακόμα είτε μιλάμε για πένθος, είτε για μια συσσαγωγικά πόλη, έστω της λειτουργικότητας κάποιου ανθρώπου, το παιδί σε κάθε ηλικία η φύση έχει προνοήσει ώστε να μπορέσει να το αποδεχτεί με την αντίληψη που μπορεί να έχει σε εκείνη την ηλικία. Οπότε είναι ό,τι καλύτερο να κάνει να του μιλάει πραγματικά ειλικρινά, αλλά με τη δική του αντίληψη. Δηλαδή, σε 3 χρόνια το παιδί αυτό θα το ξαναβιώσει αλλιώς. Εγώ πάντως νιώθω ότι αν είσαι μάνα, έχεις αυτό το ένστικτο που βρίσκεις στον δρόμο μόνη αυτό σου. Αυτό ακριβώς. Βλέπεις τα μάτια του παιδιού, ναι. Ρούλα, κάτι θέλεις να πεις. Ακριβώς. Ήθελα να πω ότι ο 25χρονος που φέρεται να προκάλεσε τον τραυματισμό στο Βαγγέλη είναι προφυλακισμένος, είναι στις δικαστικές φυλακές Χίου και περιμένει την ακροαματική διαδικασία εντός των αίθουσων των δικαστηρίων για να δουν τελικά ποιος ευθύνεται και κατά πόσο. Ενώ η Αφροδίτη αυτό που φοβάται να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή είναι τη στιγμή που το νοσοκομείο της Λευκωσίας, γιατί όπου να είναι θα γίνει και αυτό μου είπε, θα την καλέσει για να της πει ότι πρέπει να τον πάρει από το νοσοκομείο. Γιατί στα νοσοκομεία δεν μπορούν να μένουν για το ίδιο πρόβλημα πολύ που είχε και η Μυρτό που ήταν στον όροφο του. Και η κοπέλα θα πρέπει να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κατάσταση για το πού θα μπορέσει να πάει τον άνθρωπό της. Άρα είναι τα κέντρα αποκατάστασης που έχουν κόστη τεράστια, που χρειάζονται χρήματα. Δηλαδή είναι σε αυτές τις περιπτώσεις που λέμε πάρα πολλές φορές αυτό το κράτος δεν έχει προνοήσει για το μετά ενός ανθρώπου που δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του και που χρειάζεται ουσιαστικά πατερίτσες ζωής. Ακριβώς είναι. Πολύ σωστά το έθεσε. Αυτό. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο όμως, επειδή σε αυτή την εκπομπή πάντα θέλουμε το θετικό μήνυμα, και το θετικό μήνυμα είναι ο Περικλής που σας τον γνώρισα και πριν, ο Καλόπουλος. Θέλω να έρθεις εδώ, Περικλή, και να τα πούμε όλα μαζί παρέα, να σε γνωρίσουν και οι τηλεθεατές. Μιας και το βραβείο σου σε περιμένει. Περιμένει, Δεν το δίνω εγώ. Το έχει δώσει το κράτος εσένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω πολύ να τα πούμε. Το επώνυμό σου, έτσι, Καλόπουλος, δεν είναι καθόλου τυχαίο τελικά. Ρούλα, πες μου που σου λέγα κάθε φορά, πότε θα έρθει ο Καλόπουλος. Μου το έλεγε συνέχεια και να που ευωδόθηκε η στιγμή, τον έχουμε κοντά μας. Βέβαια, θα θέλαμε να έχουμε και το πανέμορφο κορίτσι που έσωσες, αλλά κάποιοι λόγοι υγείας. Ναι, αλλά θα την έχουμε με έναν τρόπο κοντά μας σε λίγο. Με κάποιο τρόπο θα μπορούσε να κάθεται εδώ δίπλα σου για να σου πει για μία ακόμη το φορά το ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα. Πάντως έχεις βαφτίσει το κορίτσι από το κορίτσι που ήρθε στη ζωή. Την έχω βαφτίσει τη Δήμητρα. Να αρχίσω λέγοντας ότι οι ιστορίες οι προηγούμενες ήταν συγκλονιστικές, συγχαρητήρια. Και γενικά ήθελα και εγώ να δώσω τα συλληπιτήριά μου και στις οικογένειες των πιλότων. Έτσι. Λοιπόν, όμως οι τηλεθεατές μας θέλω να σε γνωρίσουν μέσα από ένα βίντεο που ετοίμασε αυτό το κορίτσι εκεί. Και η Μαρία, η Μανουσαρίδου μαζί με την Ρούλα η Κουσκούρη μαζί με τη Μαρία, τη Μανουσαρίδου. Παρακαλώ. Τη δεύτερη βουτιά που έκανα, τη άνοιξα τη ζώνη και την έβγαλα έξω, αλλά είχε ένα διαμπερές τραύμα στο κρανίο. Εγώ το έκανα γιατί θεώρησα εκείνη τη στιγμή, χωρίς σκέψη, κάποιος χρειάζεται βοήθεια. Αύγουστος του 2001, ο Περικλής Καλόπουλος με κίνδυνο της ζωής του σώζει την Αντιγόνη Σιδηροπούλου και άλλους 3 επιβαίνοντες ενός δικινητήριου αεροσκάφους που έπεσε λίγο έξω από τη Μαρίνα Αλίμου. Ο 23χρονος τότε Περικλής είχε πάει για μπάνιο με το θείο του όταν αντιλήφθηκε την πτώση του αεροσκάφους. Στη συγκεκριμένη στιγμή ακούσαμε έναν πολύ δυνατό θόρυβο. Είδαμε ένα αεροπλάνο, ένα αεροσκάφος, το οποίο άρχισε να χάνει ύψος. Κοιταχτήκαμε με τον θείο μου τον Κώστα, έβαλε μπρος τη μηχανή και φύγαμε. Δεν έχασα ιδιαίτερο χρόνο, γιατί ήθελα να βοηθήσω πιο πολύ τον άνθρωπο που είχε τη μεγαλύτερη ανάγκη εκείνη τη στιγμή. Και αυτός ήταν η Αντιγόνη, που είχε ήδη κάτσει αρκετά λεπτά μέσα στη θάλασσα
και δεν ήξερα καν αν ζούσε. Φοράω τη μάσκα μου και τα βατραχοπέδιλά μου, κάνω το σταυρό μου και βουτάω, τουλάχιστον 15 με 18 μέτρα. Εντόπισα την ζώνη της, την απασφάλισα και με μία γρήγορη κίνηση την έφερα προς το μέρος μου, έτσι ώστε να μπορέσω να τη βγάλω από τα συντρίμια ουσιαστικά, γιατί υπήρχαν και λαμαρίνες που προεξήχαν. Η όλη διαδικασία πρέπει να κράτησε τουλάχιστον 3,5 λεπτά. Τρομερό. Είναι τρομερό συναίσθημα. Μόνο που το σκέφτομαι, ανατριχιάζω. Ήδη το οξυγόνο μου ήταν στα κόκκινα, δεν είχα άλλο. Έβλεπα την επιφάνεια, έβλεπα να κυματίζουν τα νερά και εγώ δεν έφτανα. Είχα μάγειο και οι δύο. Είναι γεγονός ότι κάποιος ήταν εκεί και μας φυλάγει. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος όμως που δεν σταματάς εκεί, αλλά συνεχίζεις να πηγαίνεις στο νοσοκομείο. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να μας πούνε με σιγουριά αν θα γίνει καλά. Γιατί εκτός από τα σοβαρά χτυπήματα που είχε, είχε ένα πολύ δυνατό χτύπημα στο κεφάλι, είχε και 2 λίτρα νερό με άμμο στους πνεύμονες, που δεν μπορούν να το βγάλουν με τεχνητό τρόπο, μόνο αν ο οργανισμός της μπορούσε να το αποβάλει. Η πρώτη μας επαφή, στο νοσοκομείο φυσικά, ήταν σαν να την ήξερα και εγώ από παλιά. Ήμασταν πολύ οικεία μεταξύ μας. Ήταν πολύ ωραία στιγμή, πολύ ζεστή, γιατί και ο ένας και ο άλλος εκείνη τη στιγμή αποφασίσαμε να πούμε ότι αν θέλει ή αν θέλω να βαφτίσουμε το παιδάκι. Και φυσικά ήταν μεγάλη μου τιμή να το κάνω. Από το 2001 το βλέπεις, το παρακολουθείς, το παρατηρείς και συγκινείσαι πάλι. Ναι, ναι. Θέλω να μου ανασύρεις αυτές τις μνήμες παρέα, μαζί και να τις περάσουμε και στους τηλεθεατές αυτές τις έντονες στιγμές. Τι θυμάσαι? Ναι, βέβαια. Το περιστατικό έλαβε χώρα στον Άγιο Κοσμά. Εγώ είχα σταματήσει εκεί με το φουσκωτό, είχα γυρίσει από μια έτσι βολτούλα ένα μπανάκι από το Σούνιο. Και οι συγκυρίες όλες έτυχε να σταματήσω στη μύτη του Αγίου Κοσμά. Εκεί υπάρχει και ένα κλεισάκι από ό,τι έμαθα αργότερα. Αμέσως μετά καθίσαμε να φάμε, να τσιμπήσουμε κάτι. Ήμασταν και κουρασμένοι από όλη τη μέρα. Οπότε ακούσαμε από μακριά ένα πολύ δυνατό θόρυβο. Ένα οικοφαντικό θόρυβο. Γυρνώντας τα κεφάλια μας παρατηρήσαμε ένα αεροσκάφος που είχαν ύψος. Τώρα μιλάμε για περίπου 2 χιλιόμετρα μακριά από την ακτή. Αρκετά κοντά δηλαδή. Ναι, ναι. Ουσιαστικά το αεροσκάφος πέρασε πάνω από τα κεφάλια μας. Δηλαδή θα ήταν, δεν θα ήταν 20 μέτρα. Θεωρούσα ότι μπορούσα να αγγίξω την κοιλιά του κήπου. Μπορούσα να το πιάσεις, ναι. Έκανε μια απότομη στροφή αριστερά και έσπασε στη θάλασσα. Ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή μείναμε με ανοιχτό το στόμα. Μου περιέγραφε η Ρούλα το πρωί ότι ουσιαστικά είδες ένα κορίτσι το οποίο ήταν καλά και σου λέει υπάρχει ένα άλλο κορίτσι που είναι κάτω και δεν έχει βγει στην επιφάνεια. Ήταν ο σημαντικός παράγοντας για να μπορέσω να εντοπίσω την Αντιγόνη. Αλλιώς θα είχε μείνει κάτω στο βυθό της θάλασσας. Δεν θα μπορούσα να τη βοηθήσω. Αν δεν είχε τις αισθήσεις της αυτή. Εσύ πώς συνειδητοποιείς ότι κάπου εκεί βρίσκεται? Είναι γιατί το είδες, ήταν ακριβώς από πάνω και κατάλαβες που έχει πέσει, οπότε με τη βουτιά? Όχι. Όχι, γιατί κάνοντας αριστερά το αεροσκάφος, εκτοπίστηκε ουσιαστικά και ήταν ακόμα πιο μακριά από ό,τι μπορούσαμε να φανταστούμε εμείς. Οπότε αναγκαστήκαμε να βάλουμε μπρος τη μηχανή και να πάμε στο σημείο. Όταν φτάσαμε στο σημείο, είχε ήδη βουλιάξει το αεροσκάφος. Απλά υπήρχε αυτή η κοπέλα η οποία, Θεού θέλοντος, δεν είχε ούτε γρατζουνιά. Ήτανε σο. Τίποτα, ναι, ναι, το ξέρω. Και μου είπε ότι σε παρακαλώ κάνε γρήγορα, βοήθησέ μας. Υπάρχει άλλη μια κοπέλα κάτω. Ήταν δύο τραυματισμένοι. Δύο τραυματισμένοι οι οποίοι ουσιαστικά βουλιάζανε. Δεν είχαν τις αισθήσεις τους. Τους είχε εκτινάξει η σφοδρή πρόσκρουση. Και η κοπέλα αυτή. Μου έδειχνε η Ρούλα και φωτογραφίες από τη διάσωση που ουσιαστικά τους είδα με τα αίματα. Ναι, ήταν συγκλονιστικό. Ναι. Και από εκεί και πέρα
βλέπεις την κοπέλα που είναι καλά, είναι η μόνη που είναι καλά και σε οδηγεί στο να βρεις την Αντιγόνη. Ακριβώς. Ακριβώς. Εκείνη τη στιγμή, χωρίς να το σκεφτώ βέβαια, φόρεσα τη μάσκα μου, τα βατραχοπέδιλά μου και βούτυξα για να προσεγγίσω το σημείο. Είσαι της... βέβαια και δεινός κολυμβητής. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται να το κάνει ο καθένας μας, γιατί αποσυμπίεσες τρεις φορές νομίζω για να φτάσεις κάτω. Σωστά. Είμαι από παιδί στη θάλασσα, θεωρώ τον εαυτό μου. Εγώ τους όρους τους ξέρω, μπάνιο δεν ξέρω. Λοιπόν, έχω την Αντιγόνη μου στο τηλέφωνο. Μας ακούει. Σήμερα ήταν να είναι εδώ, όμως για κάποιο λόγο δεν τα κατάφερε. Αντιγόνη, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Έχω εδώ τον άνθρωπό σου. Τον άνθρωπό μου, τον αδερφό μου. Καλησπέρα, Αντιγόνη. Καλησπέρα, Περικλή. Τον άκουγες τα περιγράφει, σε είχαμε έτσι κι αλλιώς το τηλέφωνο να ακούς. Πού... Ναι, ναι. Τι μνήμες σου έρχονται εσένα? Κάθε φορά που τα ακούω, που τα βλέπω, συγκλονίζομαι. Είναι το συνέστημα, δεν περιγράφεται με λόγια. Είναι πολύ δύσκολο να το περιγράψω. Τι θυμάσαι εσύ, πώς θυμάσαι? Εγώ πια έχω μνήμες από το νοσοκομείο και μετά. Όλα αυτά τα ξέρω που περιγράφεις. Τον άλλον, το Περικλής που ήρθε στο νοσοκομείο μου περιέχθηκε. Σιγά σιγά άρχισα να θυμάμαι τις τελευταίες στιγμές. Τις στιγμές της πτώσης δηλαδή, γιατί από εκεί και πέρα εγώ ξύπνησα στο νοσοκομείο μετά από αρκετές μέρες. Ουσιαστικά εσύ έγινες καλά μετά από αρκετές μέρες, αλλά έχω πληροφορίες ότι ο Περικλής ερχόταν στο νοσοκομείο για να... Βέβαια. Έχω... τις έχω σωστά. Βέβαια. Ερχόταν ο Περικλής και όταν πια ξύπνησα και μου τα είπανε, μου είπανε ότι ερχόταν κάθε μέρα, ρωτήσε για μένα και μάθαινε για την περίπτωσή μου και όταν πια τον γνώρισα, αυτό που λέει ο Περικλής, ότι ένιωσα ότι γνωριζόμασταν από καιρό, δεν ήταν ένας άνθρωπος ξένος για μένα. Άρα ο Περικλής που είπε ότι έκανα το καθήκον μου, δεν έκανα ακριβώς το καθήκον του. Ήταν πάνω από το καθήκον. Ο Περικλής ενήργησε τελείως αυθόρμητα. Αν ήταν κάποιος άλλος, θα μπορούσε άνετα να μην το κάνει, γιατί ήταν και επικίνδυνο. Είναι η μεγαλοφυσία του, τα χαρακτηριστικά που έχει σαν άνθρωπος. Δεν ξέρω πώς να το πω. Το θέλημα του Θεού, η δύναμη που του έδωσε ο Θεός, όλα συντέλεσαν. Θα μπορούσε αν ήταν κάποιος άλλος εκεί να μην το έκανε. Στάνταρ δεν θα το έκανε. Ναι, γιατί ήταν πολύ δύσκολο και πολύ μεγάλο αυτό που έκανε. Δεν ήταν απλό, δεν μπορούσε να το κάνει όποιος. Ναι, γιατί κατέβηκε βαθιά τρεις φορές, αποσυμπίεσε για να σε βρει. Ήσουν μαγκωμένοι κάπου στα σίδερα. Δεν ήταν εύκολο αυτό. Έπρεπε στο να έχεις... Στο κάθεσμα της ήταν. Δεν ήταν εύκολο και θα μπορούσε να μην το είχε κάνει και κάποιος που να ήταν και γνώστης της θάλασσας. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που είναι γνώστης θα το κάνει κιόλας. Όχι, γιατί μπορεί να μην ξέρει πώς θα σε βγάλει. Ακριβώς. Έπρεπε να σε φέρει στην επιφάνεια. Πώς την έφερε στην επιφάνεια? Όπως σας είπα, ήταν εγκλωβισμένη στο κάθισμά της και φαινόταν ότι η πτώση ήταν σφοδρή, γιατί η ζώνη της, η πόρπη της ζώνης, είχε φτάσει στην πλάτη της. Δηλαδή δυσκολεύτηκα να τη βρω για να τη λύσω. Από εκεί και πέρα ευτυχώς λύθηκε άμεσα, δηλαδή δεν χρειάστηκε να ξανανεύω πάνω, ούτε να κρατηθώ περισσότερο κάτω, που ήταν οριακά. Δηλαδή το οξυγόνο μου, όπως είχα πει και πριν, ήταν στα κόκκινα. Υπήρχε στιγμή που είπες το παρατάω, ενώ ήσουν κάτω, γιατί... Όχι, όχι, δεν υπήρξε στιγμή που είπα το παρατάω. Δεν το σκέφτηκα καν αυτό. Και μάλιστα, Ζήνα, προσπάθησε να ανεβάσει την Αντιγόνη, κρατώντας την με τέτοιο τρόπο, γιατί... Φοβόταν μήπως έχει χτυπήσει στη σπονδυλική στήλη η Αντιγόνη, μήπως έπρεπε δηλαδή με ειδικό τρόπο να την ανεβάσει. Προσπάθησα να κάνω κινήσεις δηλαδή έτσι ώστε να μην δημιουργούσε περισσότερο πρόβλημα. Πάντως να πούμε πρόβλημα. Και στους τηλεθεατές, γιατί η Αντιγόνη είναι καλά τώρα. Και είχε χτυπήσει, αυτό ήταν χτυπημένη. Αντιγόνη, για να το πούμε και στους τηλεθεατές, εσύ πέρασες πολύ δύσκολα το πρώτο διάστημα. Ναι, πάρα πολύ δύσκολα, αλλά ευτυχώς δόξα τω Θεώ όλα πέρασαν και τελείωσαν. Στον ευεργέτη σου εδώ, τι θέλεις να πεις? Εγώ στον ευεργέτη μου τα έχω πει ότι και να σου πω είναι λίγο, τα έχω πει και προσωπικά. Ναι, είμαστε αδέρφια πλέον. Πολλές φορές. Εγώ τον αισθάνομαι πια αδερφό μου, είναι ένας δικός μου άνθρωπος. Δεν τον ξεχωρίζω από την οικογένειά μου. Είναι ένας δικός μας άνθρωπος και ό,τι και να πω γι' αυτό είναι πολύ λίγο.
δεν περιγράφεις με λόγια αυτό. Δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Τελικά υπάρχουν φύλακες άγγελοι στη γη, εκεί καταλήγουμε. Υπάρχουν και φύλακες άγγελοι και θαύματα γίνονται και ο Θεός υπάρχει παντού. Αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνονται και παραδείγματα. Και βλέπουμε, συγγνώμη σας διακόπτω, πως ένα κοινό βίωμα, μια τόσο δυνατή στιγμή, μπορεί να ενώσει για πάντα δύο ανθρώπους που δεν είχαν μιλήσει ποτέ, δεν ήξερε κανείς για τον άλλον τίποτα. Σωστά. Αρκεί ένα κοινό δυνατό βίωμα ή μια κοινή. Ίσως ακόμα και αυτή η συνάντηση εκείνη τη στιγμή, αυτή η επαφή, να δημιούργησε όλη αυτή την ατμόσφαιρα του ότι γνωριζόμασταν από παλιά. Αυτό είναι η κοινή γιατί δυνατή στιγμή που ζήσατε. Όταν την κράταγα και ανέβαινα προς τα πάνω. Δεν χρειάζεται εσείς, κάτι άλλο. Εσείς μπορείτε, ναι, μπορείτε να το εξηγήσετε και πολύ καλύτερα, καθότι ψυχολόγος. Εγώ μόνο με την αντίληψη που έχω μπορώ να το πω. Και το οξυγόνο δεν υπήρχε και έβλεπες απλά ένα απέραντο γαλάζιο και προσπαθούσες εκείνη την ώρα να ανεβάσεις έναν άνθρωπο ο οποίος, για να σας δώσω να καταλάβετε απλά, είναι σαν ένα σακί με πατάτες. Είναι βάρος εκείνη τη στιγμή που σε πιέζει κάτω. Προς τα κάτω. Και όσο αγχώνεστε, εσείς χρειάζεται παραπάνω οξυγόνο. Ακριβώς. Αυτό δηλαδή κάνει ακριβώς ένα πολύ άσχημο φαύλο κύκλο για εσάς. Είναι διαχείριση από τον άνθρωπο. Αλλά αρκεί μόνο αυτή η στιγμή που τους έδωσε. Η ψυχραιμία. Αντιγόνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ να σε αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρουμε ότι έχεις και εσύ το παιδάκι σου. Γεια σου, Αντιγόνη. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Κρυκλή. Ευχαριστούμε πολύ. Θα πούμε ότι η Αντιγόνη παντρεύτηκε το άλλο παλικάρι που ήταν στο αεροπλάνο. Αλλά λέω, ας κλείσω τη γραμμή να μην μας πει γιατί το λέτε. Ξέρεις, κάνω τα ωραία μου, τις ωραίες μου, τις εξυπνάδες, ξέρεις. Γιατί με το άλλο παιδί που ήταν στα αίματα και αυτά, ήταν το ζευγάρι. Οπότε παντρεύτηκαν, εσύ ήσουν στο γάμο. Βέβαια. Και μετά βάφτισες το παιδάκι που έρθε. Όμως μου λέει η Ρούλα και μου είπε ρώτα τον Ζήνα, γιατί και εσύ κάποια στιγμή βρέθηκες να χρειάζεσαι βοήθεια. Ναι, εννοείται. Εγώ όπως και όλοι και πολλοί άλλοι Έλληνες στις μέρες μας, στις μέρες της κρίσης, βρέθηκα χωρίς δουλειά. Βρέθηκα να είμαι άνεργος κάποια στιγμή. Και τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Έχοντας ένα παιδάκι μικρό και ο Περικλή στη Δανάη. Σωστά. Που είναι τώρα πόσο η Δανάη? Τώρα είναι κοντεύει 4. Και ήταν η στιγμή που δεν είχε ούτε γάλα για το παιδί του. Ναι. Ζήνα. Τώρα, πρόσφατα. Στιγμές πολύ δύσκολες και επειδή είμαι, θεωρώ πολύ περήφανος σαν άνθρωπος, δεν ήθελα να ζητήσω ούτε από γονείς ούτε από ανθρώπους γύρω μου να με βοηθήσουν. Όμως βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι στην ζωή μου που αυτοί ίσως να μην το κατανοούν απόλυτα, να μην καταλαβαίνω ακριβώς πώς το λέω εγώ και πώς το αισθάνομαι, με βοήθησαν δίνοντάς μου δουλειά. Και όταν τους το είπα και τους κάθισα και τους είπα ότι εσύ εκείνη τη στιγμή που είδες απέναντί σου έναν άνθρωπο που ζήταγε δουλειά, μπορεί να κοίταξες τα τυπικά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά, αλλά εμένα μέσωζες εκείνη τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και θέλει να πει ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που του έδωσαν δουλειά. Ποιοι είναι αυτοί? Επειδή είναι περήφανοι και αυτοί οι άνθρωποι και δεν θέλουν να ονομαστούν. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, Περικλή, επίσης σε σένα? Όλη σου αυτή η ευαισθησία βγαίνει σε παιδικά βιβλία. Ναι. Έγραφες πριν ή μετά άρχισες να γράφεις? Ανέκαθεν. Έγραφα όσο θυμάμαι τον εαυτό μου όριμο, να το πω έτσι. Μ' αρέσει να γράφω γιατί είναι τρόπος ο οποίος εκφράζει τα συναισθήματά σου και μένουνε κιόλας, οπότε τα ξεπείς. Με αυτό το πάθος που βλέπω στα μάτια σου και η σκηνοθέτητα η Κατερίνα Ιβάχλα που το έλεγε πριν, κοίταξε τα μάτια του τι ένταση βγάζουν την ώρα που μιλάει για αυτό το γεγονός. Το έχεις σε όλη σου τη ζωή, σε όλα τα πράγματα? Βέβαια, πάντα. Είναι τρόπος ζωής πλέον. Γενικά αυτό ήθελα να περάσω και σαν μήνυμα, ότι η καλοσύνη είναι τρόπος ζωής. Πρέπει να είναι τρόπος ζωής για μας. Για μας που περνάμε δύσκολα και αυτή τη στιγμή. Μα βρίσκει χρόνο Περικλής κάθε μέρα και πηγαίνει και βοηθάει στα συσίτια. Και προσφέρει στον συνάνθρωπο. Όχι κάθε μέρα, όποτε μπορώ. Όποτε προλαβαίνω, όποτε μπορώ. Μαγειρεύεις? Και μαγειρεύω, αλλά συνήθως βοηθάω στο να παρέχω τη φροντίδα, τις υπηρεσίες. Καθένας όπως μπορεί. Άρα είσαι ένας άνθρωπος γεννημένος να δίνεις. Απ' τη γυναίκα σου παίρνεις. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Όχι, της αφήνεις τα περιθώρια. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Γιατί της αφήνεις τα περιθώρια?
Προσπαθώ πάντα στις σχέσεις μου να αφήνω τα περιθώρια. Γιατί ξέρεις, οι άνθρωποι ειδωτικοί θέλουν μόνο να δίνουν και όταν κάποιος τους δίνει νιώθουν άβολα. Κράτα το αυτό που σου λέω. Κατανοητό. Τι θέλεις να πεις στον κόσμο που μας παρακολουθεί? Θα ήθελα να πω να μην έχουμε παροπίδες. Το ξέρω ότι περνάμε όλοι δύσκολα αυτές τις στιγμές, αλλά υπάρχουν ακόμα πιο δύσκολα. Να μην έχουμε παροπίδες και να προσπαθούμε για το καλό πάντα. Να βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας. Και να μην ξεχνάμε να είμαστε άνθρωποι. Ακριβώς. Να μην ξεχνάμε να είμαστε άνθρωποι. Αυτό βέβαια θεωρώ ότι ξεκινάει πάντα από τα παιδιά και καταλήγει πάλι στα παιδιά. Γι' αυτό και ασχολούμαι πάντα με την παιδική λογοτεχνία. Το παιδί είναι αυτό που όταν μεγαλώσει και, και του δώσεις αυτά τα στοιχεία, τις ηθικές αξίες και όλες τις ικανότητές σου, είναι αυτό που θα γίνει ο άνθρωπος της αυριανής κοινωνίας. Mm. Είναι σημαντικό. Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σε λίγο ζωντανά κοντά μας η Τάμτα μας μιλά για το νέο της επαγγελματικό βήμα. Έχω το κορίτσι μου την Τάμτα. Τάμτα, καλό μεσημέρι. Ναι. Καλό μεσημέρι. Σε περιμένουμε πώς και πώς, Τάμτα μου. Εμείς θέλαμε εδώ να σου κάνουμε αφιέρωμα, να γνωρίσουμε τη ζωή σου. Όμως ξέρω ότι από εδώ και πέρα αναλαμβάνεις τα ηνία. Στο X Factor είσαι κριτής, ναι. Κάτι που και εσύ βγήκες από το Super Idol πριν πόσα χρόνια. Ναι, είναι περίεργο αυτό για μένα, αλήθεια είναι. Ήμουν και εγώ τότε εκεί, Τάμτα, συνεργαζόμουν. Για πες, πριν πόσα χρόνια λοιπόν. Τι να πω, είμαι από αυτό που μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη και μου επιτρέπεται νομίζω να πω και περήφανη, γιατί βρισκόμουν εντελώς σε άλλη θέση, ναι. Πριν 13 χρόνια. Έτσι. Και τώρα ναι, θα είμαι σε τελείως διαφορετική θέση. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Όμως και πριν και για 2 χρόνια ήσουν στη Γεωργία και ήσουν και εκεί κριτής. Ναι. Ναι, δεν είναι καινούργια εμπειρία για μένα. Έχω κάνει 2 φορές στη Γεωργία, στη πατρίδα μου. Και τώρα ήρθε η ώρα να κάνω και στη δεύτερη μου πατρίδα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ήσουν καλός κριτής ή ήσουν αυστηρή στη Γεωργία? Δεν ξέρω. Νομίζω ήμουνα καλός. Ειλικρινής ήμουνα και θα είμαι ειλικρινής, αλλά ποτέ... δεν θα προσβάλλω κανέναν, θα είμαι αληθινή, αυτό θα είμαι. Τώρα, αν χρειαστεί καμιά φορά να γίνω και λίγο αυστηρή, με ωραίο τρόπο ίσως να γίνω, αν χρειαστεί. Αν σε γυρίσω... Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα προσβάλλω κανέναν, γιατί ξέρω ακριβώς πώς είναι η θέση τους και τα συναισθήματά τους, οπότε θα το προσέξω πολύ. Αν σε γυρίσω 13 χρόνια πίσω. Ναι. Ποια εικόνα σου έρχεται στο μυαλό? Ήσουν και η νικήτρια βέβαια με την ομάδα. 13 χρόνια πριν εικόνα, ναι, ναι. Από το Super Ποια Idol. Εικόνα, ναι, από το Super Idol. Εικόνα συγκεκριμένη δεν θυμάμαι, αλλά σαν αίσθηση και εμπειρία θυμάμαι πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Εγώ προσωπικά έκανα τα πρώτα βήματά μου για αυτό που ονειρευόμουν πάντα, οπότε ήμουνα... πολύ χαρούμενη για όλο αυτό που ζούσα. Αυτό μπορώ να φέρω αυτή τη στιγμή σαν εικόνα στο κεφάλι μου. Ξέρεις κάτι, Τάμτα, για μένα έτσι όπως σε νιώθω εγώ, είσαι ένα κορίτσι που έκανες τα όνειρά σου πραγματικότητα, δηλαδή κατάφερες, πάτησες μόνη σου στα πόδια χωρίς να χρειαστεί κάποιος να σου βάλει το γοβάκι. Για μένα αυτό είναι σπουδαίο. Ναι, δεν άκουσα ακριβώς, χωρίς, δεν άκουσα. Να χρειαστεί κάποιος να σου βάλει το γοβάκι, όπως γίνεται στα παραμύθια. Να σε μετατρέψει σε...
Ναι. Πάλεψες μόνη σου, εσύ και η οικογένειά σου. Αλήθεια είναι αυτή. Δύναμη να έχουμε και όνειρα να έχουμε. Και όλα είναι πιθανά. Και άλλωστε εδώ είμαι και εγώ το παράδειγμα. Και να πούμε ότι έχει και ένα παιδί που ήρθε από τη Γεωργία. Και Τάνα, θέλω να μας πεις κατά πόσο εύκολη ήταν και αυτή η προσαρμογή στην Ελλάδα και πόσο εύκολη ήταν και η αποδοχή εδώ στην Ελλάδα. Σε αποδέχτηκαν εύκολα, έπρεπε να κάνεις μεγαλύτερη προσπάθεια για να αποδείξεις ότι αξίζεις κι εσύ ένα κομματάκι στην καλλιτεχνική πίτα, να το πούμε έτσι. Δυσκολεύομαι τόσο πολύ να σας ακούσω αυτή τη στιγμή. Ναι. Περίπου ίσως. Αν έκανες πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια, γιατί ήρθες απ' έξω, δεν ήσουν εδώ, δεν είχε στήριξη. Ήρθες σε μια χώρα απ' έξω, πόσο δύσκολο. Ναι, σίγουρα χρειάστηκε μεγαλύτερη προσπάθεια, μόνο και μόνο λόγω της γλώσσας μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια. Κατά τα άλλα, χωρίς προσπάθεια, νομίζω στη ζωή μας δεν γίνεται τίποτα. Χωρίς κούραση και προσπάθεια δεν γίνεται τίποτα στη ζωή και δεν παραπονιέμαι γι' αυτό και ούτε θα παραπονηθώ ποτέ. Αν σου έλεγε η κόρη σου να μπει σε ένα reality, γιατί ξέρεις τη ζωή, κατά έναν περίεργο τρόπο τάμτα μου, κύκλο κάνουν όλα, κάπως έρχονται και γυρνάνε. Να μπει σε ένα reality, θα την άφηνες? Σε ένα reality talent show εννοείται, ναι. Τραγούδι. Ναι. Άμα είχε ταλέντο, γιατί όχι. Προφανώς όχι όταν θα καθόμουν εγώ στην Κριτική Επιτροπή. αλλά γιατί όχι. Ναι, θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία. Γιατί ακούω πολλά, λένε ότι ξέρεις, τελευταία χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν πάει ακριβώς έτσι και δεν τριγυρνάνε όλα γύρω σε έναν άνθρωπο. Δεν αρκεί μόνο να κάνουν προσπάθεια κάποιοι άνθρωποι γύρω σου. Πρέπει να κάνεις και εσύ, είναι μια ομαδική δουλειά. Θεωρώ ότι αυτή η εκπομπή μπορεί να αναδείξει πολλά ταλέντα, τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε εμείς. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για αυτά τα παιδιά και για την ομάδα που θα έχω προς το τέλος του παιχνιδιού στα live και στην πορεία τους θα είμαι δίπλα τους, προσπαθώντας να τους βοηθήσω όσο μπορώ. Στη χώρα μας διανύουμε δύσκολες στιγμές και δύσκολες ώρες. Έχεις αγωνία για το παιδί σου? Αν έχω? Αγωνία για το παιδί σου, για το μετά. Δεν νομίζω να υπάρχει μάνα που δεν έχει αγωνία για το παιδί της. Φυσικά και έχω. Και έχω για όλα τα παιδιά αγωνία, όχι μόνο για το δικό μου, γιατί είναι δύσκολη περίοδος για όλα τα παιδιά, ειδικά για αυτή τη γενιά. Ξέρεις τι μου αρέσει, Τάμτα, σε σένα που σε παρακολουθώ σε αυτή τη χώρα μας, στην Ελλάδα, πολλά χρόνια? Ότι ρισκάρεις, πηγαίνεις βήμα παρακάτω, με την εμφάνισή σου πειραματίζεσαι, ναι, και τολμάς να λες αλήθειες. Δεν το κάνουν πολλοί άνθρωποι αυτό. Δηλαδή το γεγονός ότι δυσκολεύτηκες, ότι πέρασες δύσκολες στιγμές, δεν κρύβεσαι. Δεν κρύβω τίποτα, όχι σε καμία περίπτωση, απλώς κάμια φορά μπορεί να βγαίνει ειδικά στις γραμμένες συνεντεύξεις, χωρίς να θέλω να προσβάλλω ή να με παρεξηγήσει κάποιος δημοσιογράφος. Είναι αλλιώς όταν μιλάω προσωπικά και με βλέπει κάποιος άνθρωπος, είναι αλλιώς όταν γράφεται. Συνήθως όλα αυτά τα λέω για έναν σκοπό, για να δώσω ελπίδα στους ανθρώπους και όχι για να κάθομαι να κλαίω εγώ. Απλώς θέλω να πω ότι ό,τι δυσκολία και αν έχεις στη ζωή, πάντα μετά μπορεί, υπάρχει ελπίδα ότι μπορεί να έρθει κάτι πολύ καλό στη ζωή σου. Εμένα δεν με πειράζει τίποτα από αυτά που έχω περάσει. Σαφέστατα θα μπορούσα να είχα και περάσει καλύτερα, αλλά δεν θα ήμουν άνθρωπος που είμαι χωρίς αυτές τις εμπειρίες. Οπότε τίποτα από αυτά δεν θα άφηνα. Αυτή την περίοδο πάντως σε νιώθω καλά. Είδα και μια συνέντευξή σου σε εβδομαδιαίο περιοδικό. Μου λες, επειδή με ρωτάτε, θέλετε να μαθαίνετε, θα σας πω όλα καλά. Ναι. Είναι όλα καλά λοιπόν? Είναι πολύ, πολύ καλά όλα, ναι. Φαίνεται πάντως, μωρέ Τάμτα μου. Καλή φάση στη ζωή μου. Ναι. Φαίνεται πάντως, να το ξέρεις δηλαδή αυτό, όποιος και να σε δει, το πρόσωπό σου λάμπει, έχεις ένα τεράστιο χαμόγελο και το στυλ σου, το στήσιμό σου βγάζει μια δυναμική. Σαν να είσαι τώρα έτοιμη και πατάς πολύ γερά στα πόδια σου. Πιστεύω ότι στο X Factor θα είσαι ξεχωριστή. Δεν ξέρω, θα είμαι αυτός μου. Τώρα πόσο ξεχωριστή θα είμαι, δεν ξέρω. Αυτό θα το κρίνετε προφανώς εσείς πιο πολύ και όχι εγώ. Έλα μωρέ Τάμτα τώρα, το ξέρεις ότι είσαι ξεχωριστή. Το ξέρεις ότι σε αγαπήσαμε εδώ στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Σου ευχόμαστε λοιπόν
Καλή επιτυχία, να πάνε όλα καλά στο X Factor. Θέλω πάρα πολύ να έρθεις μια μέρα να κάτσουμε εδώ στον καναπέ και να σε γνωρίσουμε και εμείς και οι τηλεθεατές. Βεβαίως, εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αρχή. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλους. Γιατί κάθε ταξίδι είναι και μια νέα διαδρομή. Καλό ταξίδι λοιπόν σε αυτό που κάνεις. Τι γλυκό κορίτσι που είναι. Δεν της χαρίστηκε τίποτα. Δεν της χαρίστηκε τίποτα. Γιατί έπρεπε να αποδεικνύει συνεχώς. Προήλθε από ένα άλλο περιβάλλον, από μια άλλη χώρα, από πολύ διαφορετικά δεδομένα. Και ξέρεις κάτι, επειδή τη θυμάμαι πολύ καλά στο reality όταν είχε ξεκινήσει, έβγαινε στην αρχή της και έλεγε τις αλήθειες της. Ότι πέρασε δύσκολα. Δεν έκρυψε το παιδί της, όπως πολλοί άλλοι. Πολύ φτωχικά. Είπε, έχω ένα παιδί, το μεγαλώνω και μπήκε στη ζωή με το παιδί της και κέρδισε με το παιδί της. Γιατί καμιά φορά οι μάνατζερ από πίσω λένε κρύψε το παιδί, δεν το χρειαζόμαστε γιατί πρέπει οι νέοι να σε δουν αλλιώς και... Και πόσο καλά μιλάει τα ελληνικά. Έτσι. Είναι μέσα σε 13 χρόνια. Της ζωή. Δεν χρησιμοποιεί και την προσωπική της ζωή. Λοιπόν, επειδή κάπου εδώ έφτασε στο τέλος της αυτή η εκπομπή, Περικλή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε εμπιστευτώ να με μάθεις Δάνια. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τον λόγο. Σε πισίνα όμως, μην συμβεί τίποτα. Το Πειραιό. Θα με σώσει, είμαι σίγουρη. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο θα κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή. Θα αναπτύξουμε συναισθήματα, όπως και εγώ τα βίωσα με τους αγρότες που πήγα χθες, τον μπλόκο στα Ίσθμια. Έκανα συνεντεύξεις, προσωπικές ιστορίες ζωής. Οι αδερφές Ράντι πήγαν σε άλλα μπλόκα, σε άλλο σημείο της Ελλάδας μας, στη Βιωτία, και η Ρούλα η Κουσκουρή πήγε στην Κρήτη. Στα βουνά της Κρήτης μαζί με τους βοσκούς. Λοιπόν, αύριο θα τα αναπτύξουμε όλα αυτά, καθώς και άλλα θέματα επικαιρότητας, επειδή αύριο η επικαιρότητα επιβάλλει να ασχοληθούμε με το συναίσθημα των αγροτών, τις γυναίκες των αγροτών, τους ανθρώπους τους και να δώσουμε και εμείς το παρόν στην προσπάθειά τους. Καλό απόγευμα.